Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Εντάξει, και δυο μαζεμένοι εδώ πέρα όλοι. Μια χαρά είσαι. Παρέα. Άμα έχω το Γιάννη το Φουράκι στην εκπομπή σήμερα, δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Γεια σου Γιάννη. Τι κάνεις, για καλά. Μια χαρά, θα πάτε όλα. Σας έχω πει ότι ένας από τους ανθρώπους που εσείς θέλετε πάρα πολύ να ακούτε είναι ο Γιάννης ο Φουράκης, ο οποίος έχει μελετήσει πολύ τα θέματα αυτά και μας ταξιδεύει συχνά σε πάρα πολύ ωραίους κόσμους. Σε αυτό το χώρο που γίνεται αυτή η εκπομπή, στον χώρο του ανεξήγητου και του μεταφυσικού, θα έλεγα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κυριαρχεί ο θρύλος της ομάδας Ε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την υπόθεση αυτή, γιατί για πολλούς είναι μια ομάδα υπερελλήνων που οι ρίζες τους έρχονται από την αρχαιότητα και για κάποιους άλλους ακόμη μπορεί να έρχονται και από άλλες γαλαξίες. Κάποιοι υπερελλήνες που πάντοτε στην αφάνεια, πάντοτε μυστικά, φροντίζουν, προστατεύουν την Ελλάδα, κινούν παγκόσμια νήματα. Και μέσα σε αυτήν την ομάδα υπάρχει και η πληροφορία, η φήμη, αν θέλετε, ότι στις κορυφαίες θέσεις της ομάδας Ε ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Μποδοσάκης και άλλοι μεγάλοι Έλληνες. Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι μύθος ή πραγματικότητα η ομάδα Ε. Για κάποιους είναι μια πραγματικότητα που δεν την έχουμε δει ποτέ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν λειτουργούν φανερά, αλλά είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εξουσία στα χέρια τους. Είναι κάποιοι πολύ μεγάλοι Έλληνες, σημαντικοί Έλληνες, οι οποίοι σε δύσκολες στιγμές της πατρίδας παρεμβαίνουν, την προστατεύουν, επηρεάζουν καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια πανίσχυρη, αφανής ομάδα, η ομάδα Ε, για άλλους είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι που έχει και μια έτσι εθνικιστική οσμή ίσως, που κάνει πολλούς από εμάς να νιώθουμε ότι υπάρχουν κάποιοι υπερπροστάτες που σε κάποια δύσκολη στιγμή θα μας φροντίσουν, σαν την μάνα τα παιδιά της. Μύθος ή πραγματικότητα λοιπόν η ομάδα Ε, σήμερα το βράδυ προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, έχουμε πάει στον Όλυμπο, έχουμε πάει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, εκεί πέρα που υπάρχουν κάποια σημάδια αυτής της ομάδας, προσπαθώντας να φωτίσουμε αυτή την υπόθεση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κουβεντιάζεται, συζητιέται, αλλά σήμερα πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη αποκάλυψη. Μίλησαμε με πάρα πολλούς. Κάποιοι ήταν υπέρ, κάποιοι ήταν αντίθετοι στην υπόθεση των Ε. Πήγαμε λοιπόν με κάποιες οδηγίες που μας δώσανε να βρούμε αν οι Ε κινούνται σε χώρους ιερούς. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι τον Όλυμπο. Εκεί στην έρευνά μας που κάναμε συναντήσαμε κάποια ίχνη. Ίχνη τα οποία φαίνεται να είναι των Ε. Αν λοιπόν αυτά τα ίχνη πραγματικά ανήκουν στην Ε, απόψε θα μας δείξουν κάποια πραγματικότητα η οποία σίγουρα ξεπερνάει την πιο ζωντανή φαντασία. Έχουμε να κάνουμε, όταν ήρθε ο Γιάννης από αυτή την αποστολή, τον είχα στείλει, είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν ίχνη των Ε και σημάδια των Ε για συναντήσεις τους στον Όλυμπο, σε ιερούς αρχαιολογικούς χώρους. Όταν επέστρεψε και μου έφερε το υλικό, γιατί κάτσε εκεί πέρα τρεις μέρες, ανέβηκε στα βουνά, στις σπηλιές, μπήκε μέσα σε βράχους κλπ. Είδα, κατάλαβα ότι έχουμε μπροστά μας έναν κώδικα των Ε που προσπαθούμε σήμερα το βράδυ να το σπάσουμε. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτή την ιστορία. Σύμφωνα με κάποια άποψη, η ομάδα Ε υπάρχει. Δρά μυστικά και κυρίως για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Υπάρχουν όμως ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στη συγκεκριμένη εκπομπή απόψε. Καταρχήν, αν υπάρχει αυτή η ομάδα. Αν υπάρχει, πώς δρά. Γιατί όλα γίνονται μυστικά. Αλλά επίσης, μήπως όλα θα μπορούσαν να είναι ένα δημιούργημα της φαντασίας, μια νεομυθοπλασία και τίποτα περισσότερο. Θα έλεγα λοιπόν τώρα, πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι στο άγνωστο, στο ανεξήγητο, μπορεί και στο μεταφυσικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η ομάδα Ε, αυτή που την αποτελούν, είναι κάποιοι διαφορετικοί από εμάς άνθρωποι που αγγίζουν και τον μεταφυσικό χώρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά περιπετειώδες. Τι είναι η Ε, υπήρξε,
υπάρχει αυτή η ομάδα των ξεχωριστών Ελλήνων ή όλα είναι μια μυθοπλασία, ένα ωραίο παραμύθι για να νιώσουμε όλοι καλύτερα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι προστάτες του ελληνισμού και αν υπάρχουν, γιατί παραμένουν στην αφάνεια. Τι σημαίνει αυτό το σκοτάδι που προτιμούν για τις κινήσεις τους. Τι ξέρουν περισσότερο από εμάς. Γιατί ορισμένοι λένε ότι οι Έψιλον είναι γνώστες μιας μυστικής τεχνολογίας που μπορεί να θωρακίσει την Ελλάδα από κάθε ξένη επιβουλή. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν φυσικά γεγονότα, υπάρχουν απτές αποδείξεις για μένα που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν κάτι παραπάνω από ότι ο μέσος άνθρωπος. Όσον αφορά την τεχνολογία, μάλλον μπορούν και κάνουν χρήση τεχνολογίας που δεν είναι γνωστή, να το πω έτσι. Μεγάλοι Έλληνες όπως ο Ωνάσης και ο Ποδοσάκης, κολόνες της ελληνικής οικονομίας για πολλές δεκαετίες, κάποιοι μελετητές της ομάδας Έψιλον υποστηρίζουν ότι ήταν οι αρχηγοί και οι εμπνευστές των Έψιλον και οι χρηματοδότες κινήσεων σε διεθνές επίπεδο της ομάδας αυτής. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σίγουρα και υπήρχαν. Ας πούμε, είναι δεδομένη η βοήθεια του Ωνάση στη χώρα κάποια εποχή έτσι. Αυτά είναι δεδομένα τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίος ούτε ο γάμος του με την Ζακλίν και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας πολιτικός γάμος καθαρά. Ένας γάμος για τα συμφέροντα τα ελληνικά. Ξέρουμε ότι είχε βοηθήσει και ότι είχε ενισχύσει την ελληνική αεροπορία. Αυτά είναι δεδομένα. Όπως ξέρουμε ότι υπάρχουν Έλληνες, πολύ σοβαροί Έλληνες, οι οποίοι σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις έχουν βοηθήσει. Και τι να μην γίνει και στο μέλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει όμως άρον-άρο ότι υπάρχει μια ομάδα Έψιλον, η οποία λειτουργεί κάτω υπό τις οδηγίες κάποιου, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει, ας πούμε, ατομική βόμβα. Ας πούμε. Αυτό δεν το πιστεύω. Αναζητώντας τα σημάδια της ομάδας Έψιλον, βρεθήκαμε στους Δελφούς. Οι μαρτυρίες λένε ότι αυτό το παγκόσμιο κομβικό σημείο είχαν επιλέξει οι Έψιλον για τις μυστικές συναντήσεις τους, όπου συζητούσαν και σχεδίαζαν τα μεγαλεπίβολα σχέδιά τους για την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς, ο χώρος των Δελφών με τα φυσικά του φαινόμενα αποτελεί και σήμερα σημείο ερευνών για επιστήμονες και πανεπιστήμια. Φημολογείται ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Έψιλον, επιλέγουν κυρίως αρχαία ιερά ή τέλος πάντων ιερούς τόπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη έκκληση ενέργειας. Ένας λοιπόν από αυτούς τους τόπους λέγεται ότι είναι και οι Δελφοί. Ή ο Όλυμπος ή κάποια άλλα αρχαία ιερά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πιστεύετε ότι σχετίζεται δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκλείεται από το συγκεκριμένο τοπίο με την δράση των Έψιλον? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πάρω καμία θέση στους Έψιλον. Σας λέω τι έκανε η ομάδα Έψιλον της εποχής εκείνης, μέλος της οποίας ήμουν. Και καμία σχέση δεν έχουμε βεβαίως με ό,τι άλλο προέκυψε μετά από αυτά. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, εμένα δεν μου είναι γνωστό. Μελετάμε επιστημονικά το θέμα των Δελφών και των Ιερών Τόπων με τις αρχές της επιστήμης. Και οι αρχές της επιστήμης εκπροσωπούν αρκετά πράγματα. Οι πύρες των εξήγητου πήγαν στον Όλυμπο και σε πολλά άλλα σημεία που εμφανίζονται σαν τόποι συνάντησης των ανθρώπων της ομάδας Έψιλον. Ακόμα μιλήσαμε με πολλούς που ερευνούν την ομιχλώδη ιστορία των Έψιλον και αυτό το βράδυ θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τις πύλες στο σκοτεινό κόσμο της ομάδας Έψιλον για να δώσουμε μια οριστική απάντηση στο ερώτημα δεκαετιών. Υπήρξε, υπάρχει αυτή η ομάδα των υπερελλήνων ή όλα είναι ένας πατριωτικός, ολίγων εθνικιστικός θρύλος? Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μας ταξίδι. Γιατί θα μας πάει σε χώρους μυστηριακούς, σε μια υπόθεση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κουβεντιάζεται στην Ελλάδα. Όπως πάντοτε, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μερικά θέματα κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Στο συγκεκριμένο θέμα, η επιφύλαξή μου είναι η εξής. Παρόλο που πριν από λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο, πήραμε στο φαξ μια επιστολή ανυπόγραφη, αλλά με τη σφραγίδα των Έψιλον, θα σας τη δείξω, που μας λέει αρκετά πράγματα. Η επιφύλαξή μου είναι η εξής. Επειδή αυτή η ομάδα δεν έχει ποτέ εμφανιστεί, και βέβαια η άποψη που διατυπώνεται από την πλευρά κάποιων που λένε ότι ανήκουν στην ομάδα, είναι ότι τι να εμφανιστούμε
για να μας πάρουν για γραφικούς ή να μας κατηγορήσουν για κάτι ύποπτες κινήσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν θέλω να σκεφτώ ότι πίσω από όλα αυτά μπορεί να υπάρχει κάτι εθνικιστικό, υπερπατριωτικό και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Θα το κοιτάξω το πράγμα έτσι τρυφερά και με την αγνότητα ενός ανθρώπου που πλησιάζει ένα θέμα που δεν το ξέρει καλά. Μακάρι να υπάρχει αυτή η ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα στην οποία συμμετέχουν κάποιοι Έλληνες, μεγάλοι, σημαντικοί επιστήμονες, οικονομικοί παράγοντες, άνθρωποι που κρατάνε τα κλειδιά του κόσμου μας και στο εξωτερικό και είναι κοντά στην Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν αυτό το κουβεντιάσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας που είναι ο Γιάννης Οφουράκης, όπως σας είπα. Ο Γιάννης Οφουράκης είναι από τους, θα έλεγα, πιο ουσιαστικούς μελετητές αυτής της ιστορίας. Στην επιστολή που μας ήρθε από κάποιον που λέει ότι εκφράζει την ομάδα Ε, και την έχω εδώ, μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά, λέει: «Η αποκάλυψη του ονόματος των Ε έγινε από τον ερευνητή Γιάννη Φουράκη όταν έπεσε στα χέρια του χαρτοφύλακας με κωδικοποιημένα απόρριτα έγγραφα που έφεραν το έμβλημα του Δελφικού Ε». Βέβαια, θα το ρωτήσω τον κύριο Φουράκη σε λίγο, τι είναι αυτό, τι είναι αυτός ο χαρτοφύλακας με τα κωδικοποιημένα έγγραφα που βρήκε και το έφερε το θέμα στην επιφάνεια. Δίπλα του είναι ο κύριος Λουκάς Καβακόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Καβακόπουλε. Ο οποίος είναι ένας συντάκτης στο περιοδικό Strange, ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό που κινείται από τον χώρο που κινείται και η εκπομπή μας. Ο κύριος Θανάσης Δερμπίλης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Δερμπίλης είναι διευθυντής του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματος και καθηγητής στην Άνατα Σχολή Πολέμου. Όχι. Όχι, δεν είσαστε. Ήμουνα. Είσαστε. Έχω μια σειρά διαλέξεων στο παρελθόν. Ήταν κάποιες διαλύσεις που κάνατε στην Ανδρά Σχολή Άνθρωπος Σχολή Πολέμου. Δίπλα ο κ. Νικολάου. Καλησπέρα σας. Ο κ. Θανάσης Νικολάου, συγγραφέας του βιβλίου «Η Ε». Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέει πάρα πολλά πράγματα και που το διαβάσαμε για να είμαστε κατατοπισμένοι. Και αμέσως μετά ο κ. Μιχάλης Μιχαλακόπουλος. Καλησπέρα σας. Ο κ. Μιχαλακόπουλος είναι αιτίος πρόεδρος της Πανπελοποννησιακής Ένωσης Αμερικής και από τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Γιατί τον έχουμε εδώ? Διότι αυτή η ιστορία με τους Ε έχει μια διαδεδομένη, θα έλεγα, έτσι, μορφή στο εξωτερικό. Σε Έλληνες του εξωτερικού, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, όπου θα ακούσετε και κάποιον στη διάρκεια της εκπομπής να λέει ότι με πλησιάσανε στην Αμερική να με μοιήσουν. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα βίντεο... Θέλω να διευκρινίσω κάτι για τους τηλεθέατες που παρακολουθούν. Η επιστολή την οποία λάβαμε πριν από λίγο, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και την γνώση αλλά και την επιστημονική κατάρτιση. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα φεδρό άτομο. Βεβαίως για λόγους κάλυψης του ανθρώπου αυτού δεν θα μπορέσω να αποκαλύψω το όνομά του, αλλά είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί να βγει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και για να μιλάμε με γρίφους λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κάτωγα για τη συνέχεια της εκπομπής, αλλά για να μιλάμε με γρίφους, επειδή σας βάζουμε σε ένα ταξίδι τώρα περίεργο, όταν σας λέμε ότι υπάρχει μια ανώνυμη με φάξ επιστολή που μας ήρθε πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή 10 λεπτά και που λέει ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης έχει κάνει κάποια επαφή πάρα πολύ ουσιαστική και βεβαιώνει ότι το άτομο δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό πρόσωπο που δεν θέλει να εμφανιστεί όμως. Να σας πω λοιπόν ότι καταρχήν στο τέλος της σελίδας αυτής, αν μπορεί η κάμερα να το δείξει παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει στο τέλος της σελίδας αυτής το ιδεόγραμμα των Ε. Που βλέπετε είναι δύο Ε κολλημένα, δελφικά Ε είναι αυτά. Εκεί το βλέπουμε καλύτερα, έτσι. Okay. Δεν θα τη διαβάσω ολόκληρη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα την κρατήσουμε για να την χρησιμοποιήσουμε. Λέει όμως κάποια τρία πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Λέει ότι η Ε δεν είναι θρύλος, δεν είναι μύθος, αλλά πραγματικότητα. Λέει ότι η ομάδα Ε προσπαθεί να εξισορροπήσει τα πράγματα στον παγκόσμιο χάρτη αόρατα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ταμπέλες, προεδρία, γραμματείς και φαρισαίους. Λέει ότι κανείς δεν λέει ποτέ ότι είναι Ε ή ότι ανήκει σε αυτή την ομάδα. Άρα υπάρχει ένας απόλυτος μυστικισμός. Μου θυμίζει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία την Φιλική Εταιρεία. Και λένε πολλοί ότι από τη Φιλική Εταιρεία πήρανε στοιχεία και δημιουργήθηκε αυτή η αφανής ομάδα Ε. Μας λέει ότι η Ε ξεκινάει από την αρχαιότητα και με διάφορες παραλλαγές φτάνει στις ημέρες μας. Μας λέει ότι η δομή της ιεραρχίας της είναι τρίγωνο, αστέρας, τρίγωνα και είναι στηριγμένες στις αρχαιοελληνικές αρχές της δημοκρατίας και του Πυθαγόριου μυστικού κώδικα. Μας λέει και άλλα πολλά, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για την ώρα, καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρετε.
Δεν είστε εδώ πέρα, το λέω και το ξαναλέω για να ξέρετε τι μας γίνεται. Δεν είστε εδώ πέρα απλά έτσι, σαν γλάστε να καθόσετε να ακούτε. Στη διάρκεια της εκπομπής, φαντάζομαι ότι πολλά ερωτήματα υπάρχουν και πολλές απορίες υπάρχουν. Θα μπορέσετε να τις βάλετε, να σας ακούσουμε και να απαντήσουν οι καλεσμένοι ή να απαντήσουμε εμείς. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φουράκη, λοιπόν. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό. Σε αυτή την επιστολή, λοιπόν, που λέγεται ότι ο κύριος Φουράκης, αν είναι αλήθεια αυτό και αν μπορείτε να μας πείτε κάτι σε αυτό. Ο κύριος Φουράκης, λοιπόν, κάποια στιγμή θα μας πείτε πότε έπεσε στα χέρια του ένας χαρτοφύλακας με κωδικοποιημένα απόρριτα έγγραφα που έφεραν το έβλημα του Δελφικού Έψιλον και αυτό ήταν η αφορμή να ξεκινήσει όλη αυτή η έρευνα από την πλευρά του κυρίου Φουράκη. Είναι έτσι τα πράγματα? Όχι πολύ, δεν είναι έτσι. Ότι ήρθαν στα χέρια μου κατά καιρούς γνώσεις και έγγραφα ήρθανε. Αλλά ότι ήρθε χαρτοφύλακας τέτοιου μεγέθους με τόσα έγγραφα δεν ήρθε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κατά καιρούς ερχόντουσαν στα χέρια σας κάποια έγγραφα. Ναι. Λοιπόν, αλλά ήθελα πριν μπούμε στην ουσία του πράγματος να επισημάνω τρία πραγματάκια από αυτά που είπατε. Καταρχάς είπατε περί ομάδας υπερελλήνων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια, υπάρχει ομάδα Ελλήνων. Ναι. Δεύτερο, όχι εθνικιστική που είπατε εθνικιστικές παρεκκλήσεις, αλλά εθνική. Για να μην παρεξηγούμε αυτά. Μάλιστα. Έτσι, να μην πέφτουμε στην παγίδα. Εγώ, κύριε Φουράκη, θα λέω όλες τις απόψεις και όλες τις αποχρώσεις. Εγώ θα το κουβεντιάζουμε. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει και μία. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι σε αυτή την ιστορία μπορεί να υπάρχει κάτι και εθνικιστικό. Ναι. Τρίτο, δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Είπα ως μη εθνικιστική. Ναι. Αν υπάρχει. Δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι, είναι κοινοί άνθρωποι όπως εμάς. Και τρίτο, ο Νάσης και ο Μποδουσάκης δεν ήταν αρχηγοί. Αυτό... Γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες βεβαιώσεις. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω μετά βεβαιότητος. Διότι παρακάτω, ενδεχομένως με τα γεγονότα που τρέχουν σήμερα, να δούμε ότι θα εμφανιστεί. Η ομάδα. Ναι. Να δούμε, μήπως εμφανιστεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις. Να διευκρινίσουμε κάτι ακόμα. Ναι. Τελευταίο. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά ο όρος ομάδα. Δεν πρόκειται για μια ομάδα με την έννοια ότι έχουμε διοικητικά στελέχη, έχουμε μια απόλυτη ιεραρχία. Μιλάμε για μια ομάδα στο ευρύτερο πλαίσιο της έννοιας αυτής. Έτσι, δηλαδή για ένα κύκλο ανθρώπων, καλύτερα να το πω. Για Έλληνες οι οποίοι έχουν σταδιοδρομή σε διάφορους τομείς, είτε αυτή είναι της επιστήμης, είτε σε κάποιους άλλους χώρους. Ναι. Και που είναι εδώ, όπως εικάζεται, για να υπερασπίσουν εθνικά συμφέροντα της χώρας. Η ομάδα, αν υπάρχει, έχει μια διάταξη. Είναι 27 τα μέλη. Τα κυρίαρχα μέλη, κεντρική ας το πούμε. Ναι. Κύριε Φουράκη, ένα βασικό ερώτημα για μένα είναι, που θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Καλακόπη και τους άλλους, είναι γιατί αυτή η ομάδα κινείται πάντοτε μυστικά και πάντοτε στην αφάνεια. Δεν είναι αυτονόητο, και δεν είναι εμφανίζεται ποτέ. Περιμένετε, θα μου απαντήσετε, πάμε σαν μυστικό διάλειμμα και θα τα πούμε συνέχεια. Τίποτε. Μια ομάδα πολύ σημαντικών Ελλήνων που εννοείται ότι παρεμβαίνουν και προστατεύουν την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Μια ομάδα που πολλοί λένε ότι έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα, άλλοι λένε ότι πήρε στοιχεία από τη φιλική εταιρεία και οι πιο προχωρημένοι και ψαχνόμενοι λένε ότι μπορεί να έχει και ρίζες από άλλες γαλαξίες. Όπως και να έχει το πράγμα, κυρίε και κύριοι, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ το ελληνικό κοινό. Κουβέντα γίνεται, συζητήσεις γίνονται και εμείς σήμερα, σε μια εκπομπή και σε μια έρευνα που έχουμε κάνει, προσπαθούμε να βρούμε τα ίχνη της ομάδας αυτής, αν υπάρχουν. Και είχαμε μια πληροφορία ότι ένα σημείο που γίνονται κάποιες μυστικές συναντήσεις, επιλεγμένο ειδικά από τους Έψιλον, είναι η Δελφή. Είναι ο ιερός χώρος των Δελφών. Είναι ένα κομβικό σημείο, παγκόσμιο κομβικό σημείο, όπου βεβαίως ζητήσαμε την βοήθεια του καθηγητή Πανεπιστημίου των Πατρών, του κ. Παύλου Μαρινόπουλου, που έχει κάνει ειδική έρευνα για το θέμα αυτό, για να μας πει ποια σχέση και αν υπάρχει σχέση μεταξύ Δελφών και μιας τέτοιας ομάδας. Βεβαίως να τονίσουμε ότι ο κ. Παπαμαρινόπουλος ως καθηγητής γεωλογίας δεν έχει μόνο αυτά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, αλλά ακριβώς ερευνά και τη μυθολογία. Και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε σχετικά με την ομάδα Ε, μας εξηγεί για το ποιες δυνάμεις υπήρχαν στο Ε, στο γράμμα δηλαδή Ε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και βεβαίως αυτές πώς μεταφράζονται στο σήμερα. Δείτε λοιπόν το βίντεο που μας παραχώρησε. Σαφώς ξεκινάει κυρίως από τους Δελφούς. Ποια είναι η σημασία λοιπόν του Δελφικού Ε και πού το συναντάμε έτσι για πρώτη φορά?
Όλα ξεκινάνε στη Ρωμαϊκή εποχή, την εποχή που ζούσε ο Πλούταρχος. Για ποιο λόγο ένα έψιλον να έχει κάποιες ιδιότητες περίεργες και μυστικιστικές. Εδώ σας δείχνω ένα αρχαιοκείμενο με πολλά έψιλον και αυτό το έψιλον δεν έχει καμία μυστικιστική αξία. Το έψιλον ξεκίνησε, όπως βλέπετε εδώ στο πράσινο, σαν ένας άνθρωπος που δείχνει προς τα πάνω και εξελίχθηκε σε διάφορες γραφές. Έφτασε στην Ελλάδα τον 9ο αιώνα και ήταν φωνή. Κοιτάξτε τώρα πώς ξεκινάει η ιστορία με τον Πλούταρχο, ο οποίος είχε πει το «Ι εν Δελφείς». Μάλιστα αυτός έλεγε ότι δεν είναι έψιλον, είναι έψιλον γιώτα. Και το οποίο κρεμότανε από στους Δελφούς, είτε σε ένα ξύλο, είτε χαραγμένο σε ένα μεταλλικό από χαλκό στοιχείο. Το συναντούμε στους Δελφούς και μάλιστα βλέπουμε ότι σε αυτόν τον πολύ αρχαϊκό ομφαλό, που σας επαναλαμβάνω δεν εκτίθεται, το είχε χαράξει κάποιος ιερέας για να μας δώσει μια πληροφορία, η οποία όμως χάθηκε την εποχή του Πλουτάρχου. Στην εποχή του Πλουτάρχου δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει τι σήμαινε αυτό, επομένως γράφηκαν όλα τα μυστικιστικά, όλα τα περίεργα κτλ. Ήταν δηλαδή ένα είδος κωδικοποίησης. Ήταν ένα είδος κωδικοποίησης, ένα σύμβολο που δεν είναι έψιλον, μοιάζει με έψιλον. Και σας λέω ότι από την έρευνα που έκανε ο Άρθουρ Κουκ, αλλά και εγώ ο ίδιος, προκύπτει ότι αυτό το έψιλον είναι μία πύλη. Είναι πύλη γης, ουράνια πύλη. Όταν λέμε για μία πύλη προς τον ουρανό, τι εννοούμε, γιατί προφανώς οι άνθρωποι που σχεδιάσαν αυτό το σύμβολο, το έψιλον, κάτι ξέρανε, κάτι γνωρίζανε παραπάνω. Βεβαίως. Προσέξτε εδώ, είναι μία κάτωψη της ευρύτερης περιοχής των Δελφών, υπάρχει ένα χ ή ένα σταυρός, αν θέλετε, που τέμνεται εδώ. Είναι ακριβώς η δυτική πλευρά του ναού του Απόλλωνος. Ακριβώς κάτω από τον ναό του Απόλλωνος υπάρχει ο σταυρός αυτός. Εκεί, μας λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης, υπήρχε ένα στόμιο, ένα μικρό στόμιο. Όταν δύο ρήγματα, υδρόφυλλα και σεισμογόνα, τέμνονται καθέτως, δημιουργούν ένα μικρό χάσμα, κυκλικό. Αυτή είναι η πύλη της γης. Και εκεί λοιπόν εκλείεται ενέργεια, όχι μόνο σεισμική και ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, και ενέργεια υπομορφή αερίων και θερμότητα. Είναι πραγματικά μια πύλη της γης. Αλλά θέλω να σας δείξω την κάτωψη του ναού, θέατρο και εδώ είναι ο ναός, στο κόκκινο σημείο που είναι το βέλος, υπάρχει αυτό το στόμιο, η πύλη γης. Αυτό εννοούσε ο αρχαίος ιερέας. Οι μαρτυρίες και η δημοσιογραφική έρευνα μας οδηγούν στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, όπου αναζητούμε ένα πιθανό σημείο μυστικών συναντήσεων. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε συλλέξει κάνουν λόγο για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι φέρεται να είναι μέλη της Έψιλον και συναντιούνται εδώ τις βραδινές ώρες με σκοπό να συζητήσουν τη δράση τους για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερών. Είμαστε κάπου βαθιά μέσα στον Όλυμπο. Πρόκειται πραγματικά για ένα σημείο αξιοπερίεργο και βρεθήκαμε στο σημείο αυτό μετά από κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μας είπαν και μας οδήγησαν στο σημείο αυτό γιατί πρέπει να σχετίζεται με αυτούς που ονομάζουν κάποιοι ομάδα Ε ή αλλιώς Ε. Οι μαρτυρίες λοιπόν αναφέρουν ότι στο σημείο αυτό, στο χώρο δηλαδή της Μονής του Αγίου Διονυσίου, μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι μυστικά τη νύχτα. Παρατηρούμε ότι σίγουρα κάποιοι άνθρωποι έρχονται στο χώρο αυτό και ανάβουν κεριά. Αρκετά κεριά εδώ πέρα καίνε. Λίγο παραπάνω βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι σταυροί. Είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι ανακαλύψεις που έκανε ο Γιάννης, τον ανέβηκε εκεί παραπάνω. Τον στείλαμε με κάποιες πληροφορίες να ψάξει. Βρήκε αρκετά στοιχεία. Ο κ. Μαρινόπουλος εξηγεί την δύναμη που έχει ο χώρος. Αυτός ο ιερός χώρος των Δελφών. Εάν είναι αλήθεια αυτό που μάθαμε, ότι είναι ένας τόπος, ένας χώρος, όπου γίνονται κάποιες συναντήσεις των έψιλων, για να συζητάνε κάποια πράγματα και να παίρνουν κάποιες αποφάσεις, αυτό προφανώς συνδέεται με την δύναμη των Δελφών και με τον ιερό του χώρου.
Να ρωτήσουμε μάλλον τον κύριο Φουράκη γιατί γίνονται, αν και εφόσον γίνονται, αυτές οι συναντήσεις των Ε στους Δελφούς ή στους πρόποδους του Ολύμπου. Να πούμε για τον Άγιο Διονύσιο του Ολύμπου. Είναι το παλιό μοναστήρι, το γκρεμισμένο. Να τονίσω κάτι εδώ, κύριε Φουράκη. Ναι. Μιλάμε για το κελί του Αγίου Διονυσίου, το οποίο είναι σε ένα χώρο πολύ απομακρυσμένο. Στο ποτάμι. Πιο χαμηλά. Δεν πιο είναι χαμηλά στο μοναστήρι ποτάμι, του Αγίου Διονυσίου. Ότι εκεί γίνονται ή γινότανε κάποιες συναντήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που συναντιόταν εκεί πέρα ήταν αυτό που θα λέμε γνώστες ή ενσυνείδητα μέλη της ομάδας Ε. Μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι γνώριζαν για την ομάδα, ναι, τη θαύμαζαν. Ήταν κάποιοι που γνώριζαν ότι εκεί μπορούν να διαλογιστούν και να κάνουν, ας το πούμε αυτό που λέμε, κάποια επαφή με όντα ή οντότητες που ήταν φιλικά προσκύμενες προς την Ελλάδα. Τελεία, δύο λεφτά. Θέλω να αρχίσει τώρα, με πηγαίνεις κάπου πολύ ωραία. Όταν λέτε εκεί πέρα μαζευόντουσαν και μπορεί να είχαν συναντήσεις με όντα ή οντότητες, ναι, διαφορετικές. Όχι διαφορετικές, δεν είπα διαφορετικές. Με όντα ή οντότητες. Τι εννοείται όντα ή οντότητες. Τι εννοείται όντα ή οντότητες. Όντα εννοώ, να πούμε, αυτό που μπορεί να πάρει ανθρώπινη μορφή. Ένα όντο το οποίο έρχεται από άλλο ηλιακό ή γαλαξιακό σύστημα και εδώ παίρνει ανθρώπινη μορφή και μπορεί να κουβεντιάσει μαζί σου και μαζί μου, δίχως εσύ και εγώ να έχουμε καμία αντίληψη. Αυτό που ήθελα να διευκρινίσω όσον αφορά τους Δελφούς, στους Δελφούς δεν γίνονται συναντήσεις επίσημες, γίνονταν επίσημες. Οι επίσημες συναντήσεις της Τριάδας γίνονται πάντα σε νησί του Αιγαίου και αυτό των Κυκλάδων. Γιατί αυτό? Άλλο θέμα αυτό, δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω είναι και εγώ όταν προσεκλήθηκα να λάβω μέρος στο Πακιάδ, σε νησί του Αιγαίου βρέθηκα και πήρα όρκο. Πείτε μας λιγάκι τι είναι το Πακιάδ για να καταλάβει ο κόσμος πώς βλέπει. Είναι μια ομάδα η οποία ανεκάλυψα στο τέλος ότι είχε ιδρυθεί από τους υπόλοιπους αγωνιστές της ομάδας του Δέρβα, και η οποία μετά απορροφήθηκε από την ομάδα Ε. Αν η σκοπή δηλαδή αυτή τη ομάδα ποια ήταν. Δεν θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα, γιατί ακούω πράγματα που μου δημιουργούν χιλιάδες ερωτήματα. Είπατε ότι κληθήκατε να δώσετε όρκο. Ναι. Σε ποιο θέμα, γιατί. Ότι συμμετέχω σε μία οργάνωση στο Πακιάδι, είπαμε, είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Ερευνών Αθελληνικών Δραστηριοτήτων. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, εγώ δυστυχώς λόγω ηλικίας και άλλων προβλημάτων δεν μετέχω πια, που ξέρουν εκ των προτέρων όλα τα πολιτικά, θέλετε, οικονομικά ή άλλα τεκτενόμενα. Εκ των προτέρων. Όπως αυτό που θα δούμε προηγουμένως. Δηλαδή είναι προφήτες. Όχι. Αλλά όταν ξέρουν εκ των προτέρων σημαίνει προφήτες. Θέλει μυαλό πολύ να καταλάβεις τι θα γίνει με την αναγνώριση του Κωσόβου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θέλετε πολύ μυαλό. Αλλά ήθελα να πω στο Γιάννη το εξής. Όσον αφορά τους Δελφούς, αν θέλει, εδώ είναι ο Τάλος, 12 χρονών, που πήγαμε στους Δελφούς. Ο Τάλος είναι ο γιος του κυρίου Φουράκη, να διευκρινίσουμε. 12 χρονών ήταν, σε μια τελετή στους Δελφούς. Τι αντιμετώπισε, να μας πει τι είδε. Θα τον φωνάξουμε τον Τάλο. Πάμε στον κύριο Γαβακόπουλο, Γιάννη. Τρίτο. Κάτι και λίγο για να δώσουμε και μια άλλη δυνατότητα σε κάποιον άλλον. Και συνεχίζουμε. Κύριε Γαβακόπουλο, ξέρω ότι είστε προσγειωμένος και τα μελετά τα πράγματα, ναι, με την ορθολογική τους πλευρά. Ναι, είμαι αρκετά σκεπτικιστής. Σωστά. Το ζητώ από τον εαυτό μου. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Ποτέ μα ποτέ αυτή η οργάνωση, εμφανώς τουλάχιστον, δεν έχει παρουσιαστεί για να αποδείξει την δράση της. Και ρωτάω, γιατί? Καταρχήν, πριν απαντήσω, να σας δώσω συγχαρητήρια για τα πολύ ωραία βίντεο που έχουμε δει μέχρι στιγμής, τα οποία ήταν πραγματικά αποκαλυπτικά για ορισμένες λεπτομέρειες που ίσως έπρεπε να ακουστούν. Ως προς την απάντηση στο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι έχει εμφανιστεί. Να σας πω γιατί. Εγώ πάντοτε ήμουν κάπως αρνητικός. Και έχω εκφράσει και δημοσίως πολλές φορές τη σκεπτικιστική μου τάση και την άρνησή μου λίγο να τα δεχτώ εύκολα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι επειδή έχω εμπλακεί με αυτό το θέμα, με έχουν πλησιάσει αρκετοί άνθρωποι
οι οποίοι χωρίς να πούνε ποτέ ότι έχουν κάποια σχέση με τους έψιλον ή κάτι τέτοιο, μου είπανε κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι με προβλημάτισαν αρκετά. Όπως. Με προβλημάτισαν ως προς τι. Από τη στιγμή που υπάρχει ρεύμα ανθρώπων που θέλουν να εσαρκώσουν μια κατάσταση την οποία έχουν δημιουργήσει ως θρύλο ίσως κάποιοι, αυτή η οργάνωση κατά κάποιο τρόπο υπάρχει πλέον. Ακόμη και αν δεν υπήρχε μία... δηλαδή, θέλουν να τις δώσουν τώρα μια άλλη μορφή. Η σημασία ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτά που κινούνται σε αυτά τα πλαίσια. Στην αρχή ήμουν πολύ αρνητικός και σκεφτόμουν αρνητικά και απέναντί τους. Έλεγα εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά μελετώντας λίγο το ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί, ψάχνοντας γεγονότα και ονόματα, έχοντας πληροφορίες όπως αυτές του κυρίου Φουράκη που είναι διευθύνσεις και τηλέφωνα όπως λέω, είμαι αναγκασμένος να παραδεχώ ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι σημαντικό. Διαλυθέ. Αλλά όχι εξωγήινο μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα το UFO δεν το είδα. Προσγειώνεται. Εδώ πέρα μας μιλάει για οντότητες που μπορεί να συναντιούνται κλπ. Να σας απαντήσω σε αυτό. Ναι. Ο τόπος εκείνος, επειδή τον έχω επισκεφτεί, είναι ένας τόπος δύναμης. Δηλαδή είναι ένας τόπος που όταν θες να πας να συναντήσεις κάτι μέσα σου ή έξω σου αλλιώτικο, θα πας σε ένα τέτοιο μέρος για να το νιώσεις αυτό. Το κελί του Αγίου Διονυσίου. Μάλιστα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αναζητούσε την αγιότητα πήγαινε εκεί. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό και εμείς όταν αναζητούμε κάτι παραπέρα, κάτι επέκεινα, να πάμε εκεί. Βάλτε μια τελεία και έχουμε αρκετά πράγματα να ρωτήσουμε. Γιατί θέλω, μια και μιλάμε για το κελί του Αγίου Ιωάννου, Διονυσίου. Του Αγίου Διονυσίου και τους Δελφούς και όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να δούμε τώρα με προσοχή τι βρήκε εκεί πέρα ο Γιάννης όταν πήγαμε σε αυτόν τον χώρο. Ήταν μια αποστολή που κράτησε τρεις μέρες. Είχαμε κάποιες πληροφορίες και συνεννοηθήκαμε μεταξύ μας και του λέμε ότι θα πας εκεί πέρα και θα ψάξεις. Θα ανέβεις στο βουνό, θα μπεις σε σπηλιές, θα προσέξεις βράχους κλπ. Κλπ. Τα στοιχεία που έφερε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν μπήκαμε στα ίχνη των έψιλων. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτά που συναντήσαμε και αυτά που είδαμε και καταγράψαμε στην κάμερα που θα δείτε αμέσως τώρα, μαρτυρούν το πέρασμα κάποιων ανθρώπων από εκεί που δεν ήταν ούτε τουρίστες, ούτε απλοί περιηγητές, ούτε αρχαιολόγοι, ούτε κόσμος. Ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που καταγράφανε κάποιον κώδικα σε ορισμένους βράχους των Δελφών. Ας το δούμε. Το Όλυμπο. Ζω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι μέλη της ομάδας Έψιλον. Κυρίως είναι άνθρωποι των γραμμάτων, των επιστημών. Είναι άνθρωποι άριστα καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να εφευρίσκουν όπλα ή τεχνολογικούς μηχανισμούς τέτοιους που θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, έναν αντίποδα απέναντι στην κακοδαιμονία κάποιων ισχυρών, οι οποίοι έχουν βαλθεί σαν και καλά να καταστρέψουν αυτόν τον δυστυχή τόπο. Η Έψιλον, πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι με το οποίο ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και ήδη έχουν κατασκευάσει και ένα σούπερ όπλο, όπως ισχυρίζονται, το υπερόπλο, το Μπέβατρο, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από μία φωτοδέσμη πλάσματος, η οποία μπορεί να συντύξει την ύλη, ασχολούνται πέρα από αυτό και με τη ζωντηρία του πλανήτη όσον αφορά την απαγόρευση των μεταλλαγμένων. Και αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι η Έψιλον ασχολείται με μία υπερβατική φιλοσοφία που δεν είναι τίποτε άλλο από το πανάρχιο ρητό, το οποίο κληρονομήσαμε στο αέτομα του Απόλλωνα και που αναγράφει «Γνώθης αυτό μηδέν άγαν». Αυτό μπορώ να πω. Είναι μόνο 18 άτομα. Φυσικές προσωπικότητες και τα 5-6 αυτών είναι οντότητες. Και όχι απλώς φυσικά πρόσωπα. Αυτά συναντιόνται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες δηλαδή. Ναι. Δύναται να μετακινούνται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη χωρίς να μεταχειρίζονται κανένα γνωστό μεταφορικό μέσο και σε ελάχιστα λεφτά. Αυτό είναι το σημείο που τους διαφοροποιεί, διότι κάνω μια αναφορά, νομίζω ότι την έχω ξανακάνει στη συνέντευξή μου, εδώ που καθόμαστε, από το τηλέφωνο αυτό που είναι πίσω σας, πήρα ένα εξ αυτών των προσώπων, το οποίο εγώ ήξερα ως πρόσωπο, ως φίλο γνωστό, στη Λατινική Αμερική, σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Και είχαμε μια συνομιλία για κάποια θέματα και μου λέει σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Η εντύπωσή μου που μου έμεινε είναι ότι με έπαιρνε σε λίγο τηλέφωνο. Τον είχα καλέσει εγώ. Το λίγο ήταν σε 10 λεπτά, λέγοντας εδώ,
καθόταν στην καρέκλα αυτή. Κύριε Βούλγαρη, είναι γνωστό ότι έχετε μια άμεση επαφή με μέλη της ομάδας Ε. Μας έχετε φέρει εδώ σε ένα χώρο, ο οποίος, όπως μας έχετε πει, ήταν οδηγούσα στους τόπους συγκεντρώσεων των μελών της ομάδας αυτής. Πώς ήρθατε σε επαφή εσείς με αυτή την ομάδα? Η ομάδα αυτή έχει να κάνει συγκέντρωση εδώ στον Παρνασσό το 1989, 15 χρόνια σχεδόν. Τότε είχα παραβρεθεί κι εγώ σε μερικές συγκεντρώσεις και είχα γνωρίσει κάποια μέλη από αυτούς και είχαμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Έκτοτε όμως δεν ξαναγίνε τίποτα. Λόγω της δημοσιότητας που πήρε τότε το θέμα, δεν έγινε άλλη συγκέντρωση εδώ και 15 χρόνια. Πώς έγινε αυτή η επαφή? Δεν ήταν μόνο μαζί μου, ήταν και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πιστεύουν στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Ένα γραμμά χαραγμένο όπως ακριβώς το ε της σύγχρονης πλέον αλφαβήτας. Το έχουν χαράξει πολύ μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα γράμματα. Ενώ εδώ μπορώ να διακρίνω ότι υπάρχουν και κάποια αστέρια, κάποια σύμβολα περίεργα, που δεν είναι απαραίτητος ονόματα κάποιου ανθρώπου. Αυτό εδώ είναι το κελί στο οποίο έζησε ο Άγιος Διονύσης όλη τη μοναστική του ζωή. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο χώρο λοιπόν αυτό που βρισκόμαστε τώρα συγκεντρώνονται κάποιοι άνθρωποι μυστικά από όλους τους υπολείπους με άγνωστο σκοπό. Επίσης όμως οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν έρχονται εδώ πέρα προκειμένου να κάνουν κάποια παγανιστική τελετή. Οι συναντήσεις αυτές έχουν προφανώς κάποιον άλλο στόχο. Μάλλον για κάποιες μυστικές συνεννοήσεις. Τη μαρτυρία αυτή ενισχύει βεβαίως το γεγονός ότι στο κελί εδώ μέσα παρατηρεί κανείς σεντόνι, κουβέρτα, οι οποίες είναι σχετικά σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πολύ καθαρές. Αυτό βλέπουμε άλλα δύο σύμβολα. Το ένα είναι ο σταυρός και το άλλο είναι το τρίγωνο. Για την θεωρία τουλάχιστον των ε και τα δύο σύμβολα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες από ανθρώπους που φαίνεται να γνωρίζουν κάποια πράγματα για τους ε, το τρίγωνο συμβολίζει την τριγωνική διάταξη, δηλαδή ένα μέλος των ε γνωρίζει στην καλύτερη περίπτωση άλλα δύο. Σε περίπτωση λοιπόν που το ένα μέλος εντοπιστεί από κάποιους τρίτους παράγοντες, τότε η μόνη τους οποίους μπορεί να καταδείξει ως μέλη της των ε, τότε αυτή θα είναι μόνο δύο. Επομένως, μέχρι να γίνει αυτό, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να κρύψουν τα έχνη τους. Ερχόμενοι λοιπόν στο σταυρό, βλέπουμε ότι ο σταυρός πάλι σύμφωνα με τη θεωρία που καλύπτει το ένιγμα των ε, είναι αυτό το σύμβολο το οποίο δείχνει την ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή, ένα σκοπό που οι ε έχουν να ισορροπήσουν τις δυνάμεις και να φέρουν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και άλλα περίεργα σύμβολα τα οποία φαίνεται να έχουν να κάνουν με το γράμμα ξύ του ελληνικού αλφαβήτου. Το περίεργο βεβαίως είναι ότι το ξύ θα αποτελεί το από τρεις οριζόντιες παράλληλες γραμμές. Εδώ βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μία τέταρτη από κάτω. Κάποια άλλα χαράγματα στον τοίχο. Δεν ξέρω βεβαίως αν αυτά τα σύμβολα έχουν να κάνουν με μία τυχαία εχάραξη
ή προσπαθούν να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα για αυτούς τους οποίους γνωρίζουν. Και πάλι γράμματα εγχάρακτα στον τοίχο. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα γράμματα φαίνεται να ανήκουν στο αρχαίο ελληνιστικό αλφάβητο. Έκπληξη προκαλεί ότι το πρώτο γράμμα έχει την μορφή ε. Αυτό το ε ίσως είναι και το σύμβολο το ενδελφής, δηλαδή το σύμβολο που χρησιμοποιούσαν στους δελφούς. Κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει οπωσδήποτε ότι μπορεί να προέρχονται από την ομάδα ε. Όμως είναι σύμβολα, γράμματα, αστέρια, στοιχεία που είναι μέσα, εννοείται ότι χρησιμοποιούνται από την ομάδα για τις επικοινωνίες τους και για τα μηνύματα που μπορεί να αφήνουν. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ζερμπίλη. Ναι, και να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των αρχαίων ιερών χώρων και της ενεργειακής δύναμης που βρίσκει κάποιος αυτούς, γιατί είναι κάτι που το έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν στην εκπομπή. Αρχαίοι ιεροί χώροι που επιλέγονται ειδικά να διαμορφωθούν εκεί επειδή υπάρχει μία ενέργεια. Και ποια η σχέση με την ομάδα ε, γιατί να συναντηθούν εκεί. Πρώτα να πω δύο πράγματα για όλα όσα έχουν ακουστεί. Βεβαίως. Και θα σας απαντήσω στο ερώτημα. Πάντως υπάρχει πολύ καπνός για να μην υπάρχει φωτιά. Κανονικά, αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δεν ήταν δυνατόν ποτέ ένα τέτοιο θέμα να αποτελεί κεντρικό θέμα εθνικού δικτύου. Δεν θα μπορούσε να μην είναι καλυμμένο. Φαίνεται όμως ότι όντως υπάρχει κάτι ουσιαστικό από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη υπάρχει μία κατάσταση η οποία δυστυχώς όλο αυτό το θέμα το έχει κάνει εντελώς γραφικό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να δούμε δύο απόψεις ενός θέματος. Στην Ελλάδα, κανείς που πιστεύει ότι έχει, που θέλει να έχει εθνική συνείδηση, δεν μπορεί να έχει, γιατί με το που θα δηλώσει Έλληνας, θα αντιμετωπιστεί πλέον σαν εθνικιστής, σαν οτιδήποτε θέλετε. Οι επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βλέπετε ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν στην Ελλάδα, φεύγουν έξω. Κάθε Έλληνας που θέλει να προσφέρει σε αυτό το χώρο δεν μπορεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι έτσι δομημένο όλο αυτό το σύστημα που εμποδίζεται κάθε ελληνική προσπάθεια και κάθε έρευνα. Αν δούμε τα στοιχεία και τις συμπτώσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και ανθρώπους με πολύ δυνατές ανθρώπους της διανόησης, ανθρώπους των επιχειρήσεων, ανθρώπους του πνεύματος, προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές να προσφέρουν έργο στην Ελλάδα, είτε από θέσεις κλειδιά όπως αμυντική βιομηχανία, πολεμική, είτε από θέσεις επιχειρήσεων, είτε από θέσεις διανόησης. Και πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι εκτέθηκαν. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που πάρα πολλοί άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, σε κέραιες θέσεις. Θα ακούσετε κάτι σχετικό αργότερα. Ναι, που προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο και να κάνουν την Ελλάδα μια χώρα που της αξίζει. Άρα, γιατί, κατά την άποψή σας, αυτός είναι ο λόγος. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα στη χώρα που εμποδίζει κάθε εξέλιξη. Η Ελλάδα γενικά έχει ένα χ στο παγκόσμιο χάρτη. Ναι, πάνω στην έννοια της εξέλιξης. Μην το θεωρητικοποιήσουμε τόσο πολύ το πράγμα. Να μιλάμε για επαναλάβω λίγο το ερώτημα. Από ό,τι λέτε, καταλαβαίνω εγώ το εξής. Άρα, εφόσον ότι υπάρχει ο αντίποδας, γιατί δεν υπάρχει και η θέση αυτή. Είναι. Μάλιστα. Γιατί συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι θέλει να μας πείτε το εξής. Ότι ακόμη και αν είναι αυτή η ομάδα είναι υπαρκτή με κάποιους τέτοιους σημαντικούς Έλληνες, δεν θέλει να εμφανιστεί και αποφεύγει να εμφανιστεί, διότι το επόμενο βήμα θα είναι ή ο χλεβασμός. Και όχι τυχαία το επόμενο βήμα εκεί. Ναι, ή είσαι υπερπατριώτης και άρα να πούμε σπέρματα εθνικισμού κλπ. Κλπ. Ή είσαι ένας γραφικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν προτιμάνε την αφάνεια και την μυστικότητα στις ενέργειές τους. Και στο κάτω-κάτω, αν πρόκειται, ας πούμε την άποψη που είπατε προηγουμένως, ότι πολλοί λένε ότι πρόκειται για ένα θρύλο. Μην ξεχνάμε ότι όλη μας η παράδοση και ο πολιτισμός μας στηρίζεται σε αυτούς τους θρύλους. Ότι θρύλος ήταν, φημολογούμενη θέση ήταν η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Μετά καταγράφηκε. Μάλιστα. Και γενικά ο θρύλος ή ο αστικός μύθος δεν είναι κάτι τόσο επικίνδυνο, αν το θέλετε, ή λάθος. Εξωπραγματικό. Ή εξωπραγματικό. Από την έννοια ότι αν δεν υπήρχε φιλική εταιρεία, η οποία πρέσβευε μια ανώτερη αρχή, την οποία δεν ήξερε κανένας.
ή δεν ονομάστηκε ποτέ αυτή η αρχή. Δεν θα υπήρχε σήμερα ελεύθερο ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία και πριν πάμε στον κύριο Καβάκο. Δεν απάντησε στο ερώτημα. Θα απαντήσετε, θα έχουμε χρόνο για να έχουμε έτσι ένα. Πάντως είναι και ένα θέμα, να λίγο μια μικρή λεπτομέρεια που θα έχριζε και μια έρευνα, αν θέλετε, αν υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον εθνικής ασφαλείας της ίδιας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό που λέει πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το δούμε λιγάκι στη συνέχεια. Πάμε όμως για να έχουμε και το υλικό να κουβεντιάζουμε, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα που είναι κρίμα να μην τη δείτε σήμερα το βράδυ. Πάμε να δούμε ένα άλλο μέρος του ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, όπου βρήκαμε έναν που ισχυρίζεται ότι ήταν παραλήπτης εγγράφων της ομάδας Ε. Είναι αυτό που είπε κάποια στιγμή και ο κύριος Φουράκης, ότι εγώ δεν βρήκα τσάντα, αλλά κατά καιρούς έρχονται στα χέρια μου κάποια έγγραφα που με βεβαιώνουν ότι αυτή η ομάδα λειτουργεί και είναι υπαρκτή. Και το έγγραφο μας ήρθε και εμάς βεβαίως πριν από 10 λεπτά. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα έγγραφο από την πλευρά των Ε. Ας δούμε σε αυτό το ρεπορτάζ το έχουμε ετοιμάσει. Κύριε Διαμαντή, εσείς φέρεστε να είστε ένας από τους ανθρώπους ή ίσως και ο μοναδικός παραλήπτης κάποιων εγγράφων με προέλευση από την εικαζόμενη ομάδα Ε. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα έγγραφα αυτά, το περιεχόμενό τους και βεβαίως ποιοι φέρονται να είναι οι αποστολείς των εγγράφων αυτών. Είναι αλήθεια ότι εδώ και αρκετά χρόνια παίρνω κάποια έγγραφα και με απαρχή το διάστημα που ήμουν παρουσιαστής της εκπομπής Ελλήνων Μυστήρια, η οποία είχε περιεχόμενο ελληνιστικά θέματα, άρχισα να παίρνω κάποια έγγραφα τα οποία ήταν σχετικά με τις εξελίξεις τις πολιτικές, τοπικές και παγκόσμιες. Στην αρχή με παραξένευσαν αυτά τα κείμενα, όταν έριξα όταν τα είδα με μεγαλύτερη προσοχή, διαπίστωσα ότι είχαν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα και εμβάθυνα, με αποτέλεσμα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποια ομάδα ανθρώπων πίσω από αυτά τα έγγραφα, τα οποία μου έστελναν. Πώς είστε βέβαιος ότι αυτά τα έγγραφα προέρχονταν από την επωνομαζόμενη ομάδα Ε, γιατί μπορεί να ήταν ένας οποιοδήποτε ο οποίος να τα έστειλε μόνο και μόνο για σκοπούς γελιοποίησης ή να σας κάνει μια πλάκα? Αυτά τα έγγραφα έχουν αρκετή σοβαρότητα, ασχολούνται με θέματα πολύ σοβαρά που απασχολούν τον καθένα από εμάς, έχουν ιδέες και νομίζω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι αρκετά έξυπνοι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τον ελληνισμό μέσα από αυτή την κίνηση. Τώρα, όσον αφορά πώς ξέρω ότι πρόκειται για την ομάδα Ε, από μόνοι τους αποκαλούνται έτσι και έχουν ένα συγκεκριμένο σύστημα να αποδεικνύουν ότι κάθε φορά τα κείμενα στέλνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Χρησιμοποιούν δηλαδή κάποιο σύμβολο, χρησιμοποιούν κάποια σφραγίδα? Ναι, είναι ένα είδος σφραγίδος σύμφωνα με τα γραφόμενα. Mm. Αυτό είναι κάποιο παλαιό νόμισμα το οποίο το χρησιμοποιούν ως σφραγίδα και με έναν κώδικα κάθε φορά το Ε είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία στέλνεται το έγγραφο. Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε για να το καταλάβουμε? Το Ε είναι προσανατολισμένο σε σχέση με τον κύκλο, να το πάρουμε έτσι με τις 360 μοίρες, είναι προσανατολισμένο σε κάποιο σημείο, δηλαδή βρίσκεται, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, στην 27η του Ιουλίου μπορεί να βρίσκεται στην 30η μοίρα του κύκλου. Mm-hmm. Αυτό όμως, από ό,τι σιγά σιγά μου έδωσαν, βγαίνει με ένα πάρα πολύ πολύπλοκο τρόπο, μαθηματικό τρόπο. Έτσι γνωρίζω ότι τα έγγραφα τουλάχιστον είναι από τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί επιλέγουν εσάς και όχι κάποιον άλλον παραλήπτη? Γιατί δηλαδή θα πρέπει να είστε εσείς αυτός που τα προβάλλει προς τα έξω? Και αν θέλετε, γιατί μια τέτοια ομάδα έχει την ανάγκη να προβληθεί από τη στιγμή που η δράση της είναι μυστική?
Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι κινούν όλα αυτά τα νήματα δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να φαίνονται. Δεν κάνουν τίποτα κακό. Πάντοτε μιλούν ότι οι κινήσεις τους είναι μέσα στο νόμιμο πλαίσιο. Η εκπομπή η οποία έκανα εγώ είχε σαν θέμα ελληνιστικά ζητήματα, τι θα έκανε ας πούμε ένας αρχαίος Έλληνας ή ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, τι είχε γράψει για παρόμοια θέματα της επικαιρότητας, με αποτέλεσμα το βρίσκω φυσικό να ήθελα να βρουν ας πούμε μια φόρμουλα επικοινωνίας για τον περισσότερο κόσμο. Κοιτάξτε να σας πω, δεδομένο είναι και εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Ο Αφιλτζόγλος μου, με το αλφάβητο που έβγαλε τον Μπομάκον τα λοιπά, δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή το ελληνικό έθνος. Ελληνάρα είναι ο Αφιλτζόγλος. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο Έλληνες από εμάς. Θεωρώ όμως ότι είναι λάθος να μπαίνει στο λαό η ιδέα ότι κάποιοι μας προστατεύουν. Διότι έχω την εντύπωση ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε να κοιμόμαστε, να ηρεμούμε, να ησυχάζουμε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ενεργηγόρες πρέπει να είμαστε. Όχι κοιμισμένοι. Και τώρα αυτό το θέμα μας αποκοιμίζει απολύτως. Και εγώ δεν το αποδέχομαι με τίποτα. Πόσο λοιπόν υπάρχει αυτή η επωνομαζόμενη οργάνωση ή ομάδα Ε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να φανερωθεί τόσο εύκολα και να φανερώσει την δομή της, τα μέλη της? Καταρχάς δεν λέω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν ήξερα ποτέ αν υπάρχει. Αν όμως υπάρχει οποιαδήποτε συσπήρωση, όπως και να λέγεται αυτή η συσπήρωση Ελλήνων, με οποιοδήποτε όνομα και να τη γνωρίσουμε στο μέλλον, είναι βέβαιο ότι δεν θα φανερωθεί τόσο εύκολα. Οπότε μην ψάχνουμε να βρούμε τραπέζια με ανθρώπους γύρω-γύρω να συνεδριάζουν και τέτοια πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ θα κατάλαβουμε ποιοι είναι γύρω μας και ποιοι είναι δίπλα μας και τι ρόλο παίζουν κτλ. Είτε από τη μεριά των συσπηρώσεων των υλικών, είτε από τη μεριά των εχθρών μας, οι οποίοι θα παρουσιάζονται σαν φίλοι μας. Πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι, πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Το επόμενο Σάββατο, οι πύλες του Ανεξήγητου σπάνε σύγχρονους μυστικούς κώδικες και κώδικες της αρχαιότητας. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Διαφορετικά καλέστε μας από τη Δευτέρα στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 210-5707-852. Το ερχόμενο Σάββατο θα είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα από το σημερινό. Έχουμε μπροστά μας κάποιους κώδικες που έρχονται από την αρχαιότητα και που είναι και σύγχρονοι. Να σας πω ένα σύγχρονο έθνης. Υπάρχει έξω από τα κεντρικά κτίρια της CIA στην Αμερική, στο Langley. Στο αρχηγείο, ακριβώς, στο Langley της Virginia. Της Virginia, ένας τεράστιος στίχος με μπερδεμένα γράμματα. Αυτό δεν είναι ένας κώδικας, ένα μήνυμα συγκεκριμένο. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι με το θέμα αυτό. Τους βρήκαμε και προσπαθούμε να μας πούνε τι περιέχεται σε αυτόν τον μυστικό κώδικα. Και άλλα πολλά τέτοια. Έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή της το χρόνο Σαββάτου. Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή από την ώρα αυτή μέχρι να τελειώσουμε στο 210-5707-900, που είναι 10 γραμμές. Και μια και μιλάμε για έγγραφα, θέλω να σας παρουσιάσω το δεύτερο μέρος αυτού του εγγράφου, του πάρα πολύ ενδιαφέροντος που πήραμε πριν μπούμε στο στούντιο, όπου έχει από κάτω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, την σφραγίδα, το ιδεόγραμμα των Ε. Είναι αυτό εδώ είναι ακριβώς. Είναι δύο στρογγυλά Ε κολλημένα το ένα με το άλλο. Τι μας γράφει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εσύ μας βεβαιώνεις ότι είναι ένα πρόσωπο αξιόπιστο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την αξιοπιστία. Το μόνο στοιχείο που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρξε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα μείνω σε αυτά γιατί να μην πω τίποτα άλλο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που δεν το υπογράφει το έγγραφο και που μας λέει κάποια πράγματα για την ομάδα Ε, σας τα διάβασα λίγο πριν κάποια. Μεταξύ άλλων μας λέει και το εξής. Κανείς δεν φεύγει
από την ομάδα. Για τον απλούστερο λόγο ότι η μοίησή του και η ένταξή του στην Έψιλον γίνεται σε 4 επίπεδα. Της επιλογής λόγω γνώσεων, της εχεμήθειας, της μυστικότητας και τέλος της ένταξης στο μεταφυσικό επίπεδο της τέταρτης διάστασης. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Ποιο είναι αυτό το μεταφυσικό επίπεδο της τέταρτης διάστασης, μπορεί να μας βοηθήσει και ο κ. Φουράκης, ο κ. Καβακόπουλος ίσως και ο κ. Ζερμπίζης να μας το εξηγήσουν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως μετά θα πούμε στο θέμα αυτό. Τέταρτη διάσταση. Σας έλεγα λίγο πριν ότι σε αυτή την επιστολή που πήραμε την ανυπόγραφη με το ιδεόγραμμα της Έψιλον πριν από λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ο κύριος που ο Γιάννης βεβαιώνει ότι είναι καθηγητής Πολυτεχνείου, λέει αυτός ο άνθρωπος: «Κανείς δεν φεύγει για τον απλούστερο λόγο ότι η μοίησή του και η ένταξή του στην Έψιλον γίνεται σε 4 επίπεδα. Της επιλογής λόγω γνώσεων, της εχεμήθειας, της μυστικότητας και τέλος της ένταξης στο μεταφυσικό επίπεδο της τέταρτης διάστασης. Πού να πάει ένας έψιλον», μας γράφει, «όταν αυτά που είδε στην κατά το πέρασμά του στην τέταρτη διάσταση δεν τα έχει δει ούτε ο πιο τυχερός θνητός του κόσμου τούτου. Τι να περιμένει περισσότερο από αυτό». Αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε. Γιατί εμένα ναι, με ντριγκάρει πολύ. Αλλά θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Νικολάου, που έχει γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο. Και να πω και μια άλλη εμπειρία μετά που μου αναφέρατε πάνω στην τέταρτη διάσταση. Αλλά προηγουμένως, κύριε Νικολάου, έχετε γράψει ένα βιβλίο, μυθιστόρημα τουλάχιστον όπως το χαρακτηρίζετε, το οποίο λέγεται Η Έψιλον. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι ένα βιβλίο όπως όλα τα υπόλοιπα, με φοβερή πλοκή, με πάρα πολλά στοιχεία. Παρόλο όμως που το χαρακτηρίζετε μυθιστόρημα, σε κάποιο χαρακτηρισμό άλλο αναφέρεται πως υπάρχουν στοιχεία πραγματικά, ιστορικά, που σχετίζονται με την ομάδα Ε. Πείτε μου λοιπόν, αυτός ο μύθος, μάλλον πιστεύετε εσείς ότι πρόκειται για μύθο ή για αλήθεια? Εγώ πιστεύω πως είναι αλήθεια. Και πιστεύω ακόμη, έχω τη δική μου θεωρία δηλαδή πάνω σε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του μυαλού τους από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Λειτουργώντας λοιπόν το μυαλό τους σε τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο ποσοστό από τους κοινούς ανθρώπους, δέχονται κραδασμικές δονήσεις και επικοινωνούν με όντα από το σύμπαν. Θεωρία Φουράκη. Θεωρία Φουράκη. Θεωρία Φουράκη. Αν μου δώσετε το λόγο, μία λέξη να πω. Καταρχάς, για πρώτα από την αρχή, να συγχαρώ τον κύριο Νικολάου. Είναι το πρώτο βιβλίο, ενώ έχουν γραφτεί δεκάδες, που είναι, έστω και σαν μυθιστόρημα, μέσα στο ρεύμα. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Πάλι... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουρά. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Λοιπόν, τώρα τι τους μεταδίδουν αυτές οι οντότητες, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως, μια τελεία για να καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και ο άνθρωπος ο οποίος μονίμως είναι επιφυλακτικός σε κάποια πράγματα που ακούγονται και που δεν είναι έτσι και πολύ... Ανοιχτός. Αλλά είμαι ανοιχτός. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν εγκέφαλο πολύ πιο προχωρημένο από το δικό μας, που λειτουργεί πολύ πιο προχωρημένα από το δικό μας εγκέφαλο, και αυτό τους βοηθάει να έρχονται σε επαφή και με κάποιες οντότητες. Δέχονται κραδασμικές δονήσεις. Τι σημαίνει αυτό και ποιες είναι αυτές οι οντότητες? Οι οντότητες αυτές πρέπει να είναι κάποιες εξωγήινες οντότητες. Οι οποίες κατορθώνουν να επικοινωνούν μαζί τους λόγω του ανεβασμένου μυαλού αυτών των ανθρώπων. Όταν λέτε κρατασμικές δονήσεις. Δονήσεις, εννοείται... Ότι μπορούν να δέχονται μηνύματα από αλλού. Είναι πιο εύκολοι δέκτες δηλαδή. Πολύ πιο εύκολοι δέκτες. Από πού το συμπεραίνετε αυτό, κύριε Νικολάου? Γιατί προφανώς για να βγάζετε ένα τέτοιο συμπέρασμα, πάει να πει ότι ή έχετε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο αυτού του βεληνικούς και σας έχει αφηγηθεί κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια ότι έχω πάρα πολλές πηγές. Όπως? Δεν μπορεί να μας αποκαλύψει. Αυτές οι πηγές, ούτε δημοσιογράφος, ούτε σε γραφέας. Μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, okay. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλές πηγές. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι με πλησίασαν για να με βοηθήσουν, να μου δώσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι αυτές οι οντότητες τους δίνουν πληροφορίες για φόρμες οπλικές και οπλικά συστήματα. Εγώ πιστεύω πως αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη σωτηρία του πλανήτη, ο οποίος βαδίζει προς την καταστροφή, ενδιαφέρονται για την ειρήνη, ενδιαφέρονται να επανέλθει στον κόσμο
η αγάπη, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία σε αυτά όλα που λέτε. Και θέλω να πάμε τώρα στο θέμα αυτό που... Της τέταρτης διάστασης. Ποιας διάστασης, χρονικής ή χωρικής. Εκεί είναι πρόβλημα. Θα σας πω... απόλυτο, κύριε Σφουλέτσι, ναι, ναι, ναι. Θα σας πω τι λένε, τι υπάρχει σε αυτήν την επιστολή. Ναι. Η ένταξη στο μεταφυσικό πεπίδιο της τέταρτης διάστασης είναι ένας λόγος επιλογής των συγκεκριμένων ανθρώπων, ναι, από την ομάδα. Και λέει, πού να πάει ένας έψιλον όταν αυτά που είδε στην κατά το πέρασμά του στην τέταρτη διάσταση δεν τα έχει δει ούτε ο πιο τυχερός θνητός του κόσμου τούτου. Για τις διαστάσεις βέβαια, όσοι θέλουν να ψάξουν, θα πάνε στο κρατήριο του Πλάτωνα. Δύο λεφτά. Όταν μιλάμε για τέταρτη διάσταση, ναι, τι εννοούμε κατά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε από τη φυσική, την κλασική φυσική, ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Έχουμε τρεις διαστάσεις. Ύψος, πλάτος, έχουμε τέταρτη. Αλλά δεν έχουμε μόνο τέταρτη. Έχουμε και ένατη. Η ένατη που συμβολίζεται με το γράμμα θήτα. Να μείνουμε στην τέταρτη, λοιπόν, για να μην μπερδευτούμε. Είναι λοιπόν κάποιοι, ας το πούμε, άνθρωποι. Μάλιστα. Όπως ήταν ο συγκεκριμένος ιδρυτής του συγκεκριμένου μοναστηριού που πήγε ο Γιάννης. Ναι. Γιατί αν καθότανε δύο μέρες με κάποια νηστεία και με κάποια αυτοσυγκέντρωση, ίσως έβλεπε διάφορα πράγματα. Θα τον στείλω τη Δευτέρα να κάτσει εκεί πέρα. Όχι δύο μέρες, 12. Με κάψατε, κύριε Νηστεία, μήπως συναντήσει κάποιον. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι, ναι, αν ανέβει τα σκαλάκια, την Ξύλινη, δεν ξέρω τα τέλειωση, η αρχαιολογική υπηρεσία που έκανε τις πάντως εκεί πέρα δείγμα αρχαιολογικής υπηρεσίας, είναι το μόνο που δεν υπήρχε. Παλαιώσει. Λοιπόν, αν βγείτε στα κελιά πάνω, που είναι μια ξύλινη σκάλα, και την αλλάξετε σε ένα κελάκι, δεν ξέρω να κατεβείτε. Περιμένω να μου πείτε για την τέταρτη διάσταση. Η τέταρτη διάσταση είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κατορθώσει κάτω από κάποιες διαδικασίες ή αν θέλετε από κάποια εκπαίδευση, ναι, να μπορούν να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν. Σαν κάτι να... δηλαδή αυτό που κάνουν οι γκουρού Ινδοί, ας πούμε. Καμία σχέση. Και αυτό είναι κάτι που το κάνουν οι έψιλον. Κύριε Καβακόπουλε, μα βοηθήσετε λιγάκι. Και μετά και ο Ζερμίλης. Εγώ να σας πω ότι είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Ορίστε. Είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Είστε αρνητικός απέναντι σε αυτό. Να σας πω γιατί είμαι αρνητικός. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με διαστάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει διάσταση πρώτα απ' όλα. Καθένας καταλαβαίνει τα δικά του πράγματα. Θα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα ορισμένο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με την φυσική τώρα τελευταία που έχει ανακαλύψει ότι ο κόσμος μας για να έχει μια λογική δομή, μαθηματική, σωστή, πρέπει να κινείται σε 11 διαστάσεις. Μάλιστα, το ακούσει. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα έχει να κάνει με τη μικροσωματιδιακή φυσική και με όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει. Είστε λοιπόν αρνητικός. Είμαι αρνητικός προς τον ορισμό. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνάνε. Όχι, σε μια... αντίθετα. Το αντίθετο θέλω να πω. Α, πιστεύετε. Λοιπόν, δεν πιστεύω. Τίποτα δεν πιστεύω. Το έχω υπόψη μου απλώς. Το έχω, ναι, σαν υπόνοια. Σωστά, σωστά. Αν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει λίγο πιο ανοιχτό νου ή λίγο μεγαλύτερη αντίληψη των πραγμάτων ή μια επιπλέον αίσθηση ή την ικανότητα να παίρνει υπόψη το του. Επιπλέον αίσθηση όμως τι είναι. Ακριβώς. Δεν είναι τρίτη διάσταση, είναι έκτη διάσταση. Λοιπόν, έκτη αίσθηση δηλαδή. Έκτη αίσθηση, όχι διάσταση. Οπότε. Γιατί σχετίζει με τη διάσταση. Προσέξτε λίγο. Τώρα να πούμε λίγο το τέταρτο. Όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι κινούμαστε στην τέταρτη διάσταση, που είναι ο χρόνος σύμφωνα με την κλασική φυσική. Κινούμαστε μονοκατευθυντικά, δηλαδή μόνο μπροστά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος να κινηθεί στην τέταρτη διάσταση ελεύθερα, να πάει και προς τα πίσω ή να πάει σε άλλους χρόνους. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον σαν ιδέα και θα έπρεπε ίσως να το πάρουμε υπόψη μας. Γιατί ξέρουμε από διάφορες μελέτες και από διάφορα περιστατικά, που συγκεκριμένα είχαμε και εδώ μέσα, μιλούσαμε με μια κυρία πριν που μου περιέγραψε κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα, όχι την ικανότητα, που τους έχει συμβεί να βλέπουν μπροστά στον χρόνο ή να κινούνται πίσω στον χρόνο. Να ξαναζούν κάτι. Αυτή είναι, λέτε, η τέταρτη διάσταση. Θα μπορούσε να είναι θα αυτό. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Κύριε Ζερμπίλη. Το θέμα των διαστάσεων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το αντιμετωπίζουν πλέον και τα μαθηματικά και η φυσική. Για να το κάνουμε, πρώτον να το απλοποιήσουμε και δεύτερον να το συνδέσουμε. Η τέταρτη διάσταση εμφανίζεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα, στα Λευσίνια μυστήρια, μυστήρια Λεύσεως, ονομαζόταν εποπτεία. Αν παρατηρήσουμε τη λέξη, κρύβει μέσα της, γιατί συνδέει σήμα με σημενόμενο. Επί, που σημαίνει άνωθεν, και όψομε. Δηλαδή, ανώτερη οπτική.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα της εποπτείας υπήρχε στα αρχαία μυστήρια. Για να γίνει κάποιος ο τελευταίος βαθμός μύησης, δηλαδή για να φτάσει στην εποπτεία, περνούσε από μια διαδικασία κάθαρσης. Για να γυρίσει πίσω, φαίνεται ότι κάτι όντως σημαντικό συναντούσε, γινόταν οι λεγόμενοι γεφυρισμοί, για να τον επανεφέρουν στην πραγματικότητα. Φαίνεται... Να το συνδέσουμε λιγάκι με το θέμα μας όμως, όλο αυτό που λέτε. Φαίνεται γιατί... λοιπόν ότι μιλάμε για μια χωροχρονική διάσταση. Για να το δούμε, στις δύο διαστάσεις έχουμε ένα πίνακα ζωγραφικής. Αν τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή, έχουμε μια μόνη διάσταση. Αν αυτή την τραβήξουμε προς τον εαυτό της, έχουμε δύο διαστάσεις. Ό,τι κινούνται σε αυτές τις δύο διαστάσεις, ένας απλός άνθρωπος, εμείς που είμαστε τρισδιάστατοι, για αυτούς δεν είμαστε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορούν να μας εντοπίσουν, δεν μπορούν να περάσουν στο δικό μας χώρο και εμείς στο δικό τους. Η έψιλον, αν το τραβήξεις προς το ύψος, δημιουργείς την τρίτη διάσταση και έχεις ένα κύβο. Εκεί κινούμαστε εμείς, ο χώρος μας. Τα μαθηματικά πλέον με τις διάφορες συντεταγμένες λένε ότι η πληροφορία που δεχόμαστε εμείς στις τρεις διαστάσεις είναι το 1/20 της πληροφορίας που πραγματικά έχει ένα σώμα, ένα αντικείμενο που εξετάζουμε. Γι' αυτό προβάλλεται και σε άλλες διαστάσεις. Ωραία. Δύο λεφτά, διότι έχω αυτό. Παίρνουμε λίγη πληροφορία δηλαδή. Στην τέταρτη διάσταση, όταν φύγουμε προς τον όγκο, ας πούμε, ή προς μια άλλη κατάσταση, αλλάζουν τα δεδομένα και του χώρου και του χρόνου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται στην τέταρτη διάσταση, κύριε Φουράκη. Εντάξει. Και ορούνται κιόλας. Και ορούνται. Και ορούνται. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Πώς τα ακούτε, ωραία δεν είναι. Ωραία, ωραία. Να πω πολύ ωραία. Δύο λεφτά. Κάσε τα, την έχουμε βρει τώρα. Μην πώς, καλά. Για να μιλάμε για χωροχρόνους. Άσε με να ταξιδέψουμε λιγάκι. Λοιπόν. Κύριε Χαρδαβέλα, οπότε μπορούν να μας σώσουν. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Εφόσον μπορούν να πάνε μπροστά στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι έτσι μπορούν να λειτουργήσουν πράγματα. Ότι μπορούν να προσπαθούν από πάνω. Θέλω να ακούσουμε λιγάκι και τον ακραίο της παρέας που δεν έχει μιλήσει ακόμη. Τον κύριο Μιχαλακόπουλο. Αλλά πριν σας ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο που έχει σχέση με αυτά που έχετε κάνει στην Αμερική κλπ. Κλπ. Να δούμε το επόμενο βίντεο και επανερχόμαστε στο θέμα μας. Κάποιοι ακόμα επιμένουν ότι οι έψιλον ή οι χι έψιλον υπάρχουν, βρίσκονται σε αναμονή και θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το κράτος ή τέλος πάντων να θέλετε τον ελληνισμό καλύτερα. Τον ελληνισμό. Όπου και όταν χρειαστεί. Το ότι θα υπάρξουν Έλληνες που θα βοηθήσουν, θα υπάρξουν. Τώρα αυτή είναι η έψιλον. Οι Έλληνες θα βοηθήσουν, θέλουν ή θέλουν τη δεδομένη στιγμή. Και όταν το κράτος θα κινδυνεύσει, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βοηθήσουν. Έτσι δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν. Βέβαια θα υπάρξουν. Αλλά έψιλον. Και γιατί έψιλον. Η έψιλον, εάν θέλετε να πείτε ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν το έθνος και είναι Έλληνες ή φιλέλληνες και από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα των έψιλον, ας πούμε, να το δεχτώ ότι υπάρχουν έτσι, αλλά σαν οργάνωση, αυτή που θα φέρει τη σωτηρία ή αυτή που θα φέρει μια καινούργια τάξη πραγμάτων στην παγκόσμια και θα ξαναγίνει η Ελλάδα παγκόσμια αυτοκρατορία και με αυτό το στυλ που λέγεται, όχι δεν τα δέχομαι. Αυτά παιδιαρίσματα και δεν τα συζητάω καθόλου. Δεν το συζητάω. Η ομάδα Ε ξεκίνησε από περίπου τις αρχές ή το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, από Έλληνες ιδρυτές. Γνωρίζουμε, είναι γνωστό πλέον ότι ο Νάσης ήταν το ιδρυτικό μέλος αυτής της ομάδας. Αξιόλογοι ερευνητές και αξιόλογοι επιφανείς Έλληνες συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα, όπως ήταν ο Γιώργος Γκιόλβας, ο αείμνηστος Γκιόλβας, ο οποίος κατασκεύασε και τον Πέβατρο, ο Κωνσταντινίδης, ο Μποδοσάκης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν είναι κάτι κρυφό, έχουν βγει και άλλοι και τα έχουν πει αυτά. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι μετά το θάνατο του Γκιόλβα η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Έχει κλείσει ερμητικά. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε διάδοχη κατάσταση. Ο Γκιόλβας δεν είχε προβλέψει να αφήσει πίσω του έναν διάδοχο. Με αποτέλεσμα όλοι οι ερευνητές να έχουν μπερδευτεί. Έχω μια απορία. Αφού αυτή η ομάδα έχει ένα τέτοιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, γιατί το πρωταρχικό της μέλημα είναι η δημιουργία αμυντικών όπλων και αμυντικών συστημάτων. Επειδή οι εχθροί τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Ποιοι είναι οι εχθροί? Οι εχθροί είναι ξένα κέντρα εξουσίας, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου.
γιατί είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να αντισταθεί στις στρατιές των κλωνοποιημένων ανθρωποειδών που θα ξεπηδήσουν από τα εργαστήρια των επιστημόνων σε λίγα χρόνια, αν δεν έχουν ήδη ξεπηδήσει και δεν βρίσκονται και ανάμεσά μας. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Κάνατε λόγο ότι αυτή η ιστορία στα πρόσφατα χρόνια ξεκίνησε από κάποιες συναντήσεις στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Συναντήσεις αυτές στις οποίες συμμετείχα γινόταν στο γραφείο του Διευθυντού των Δημοσίων Σχέσεων της Αρχιεπισκοπής με Αρχιεπίσκοπο τότε, τον Σεραφείμ, του Χρήστο του Θεοδωρόπουλου, γνωστού λογοτέχνου, γνωστού σκηνοθέτη. Ο Χρήστος ο Θεοδωρόπουλος και όλη η παρέα αυτή, το παρετήσα πολύ αργότερα, που συγκροτούσαμε μια επιτροπή, αν θέλετε, μια ομάδα να μελετήσουμε σχέδια δημιουργίας οργανώσεων ανά τον πλανήτη που να βοηθούσαν την Ελλάδα και τον ελληνισμό, που εξ' αυτό θα σας πω παρακάτω βγήκε το ΣΑΕΤ. Όλοι αυτοί, ένα τους θυμάμαι μετά, προερχότανε από το κίνημα του Ζέρβα. Ήταν υπόλοιπα των ανταρτών ή των στελεχών του κινήματος Ζέρβα, που αργότερα το έπιασα και του Ψαρού. Διότι και σε αυτό μέσα ήταν ο περιβόητος καπετάνιος της μεραρχίας του Ελλάς, ο Νικηφόρος, ο Δημητρίου. Άρα λοιπόν η εικαζόμενη ομάδα Ε, που πιθανότητα υπάρχει ή όχι σήμερα, έχει βασιστεί πάνω στα πλαίσια και στο θεμέλιο της οργάνωσης του Εξοικία. Από όσο μπόρεσα να διαβάσω σε αρκετά δημοσιεύματα ειδικών περιοδικών και σε βιβλία που κατέκλυσαν τα βιβλιοπωλεία, κανένας δεν προσπάθησε να συνδέσει ιδιαιτέρως την αρχαιότητα με τη σύγχρονη εποχή. Μόνο σε εκείνο το σημείο που φανέρωνε ότι υπήρχε κάποια μυστική αλλά ισχυρή οργάνωση από τα αρχαία χρόνια που με τους διαδόχους που κληρονομούσαν κάποια μυστικά και γνώσεις έφτασαν μέχρι τη σύγχρονη εποχή με απότερο βέβαια σκοπό να προστατεύουν από τους εχθρούς της στην Ελλάδα. Είστε πεπισμένος ότι η ομάδα Ε ή η Ε δρούνε σήμερα στην ελληνική κοινωνία ή γενικότερα στην Ιφίλιο? Ήδη για να μιλάμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, η συνάντησή μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα της δράσης τους, εγώ πιστεύω. Και βέβαια έχουν υπάρξει και διάφοροι, θέλω να το επισημάνω αυτό, διάφοροι ψυχολόγοι, οι οποίοι λένε ότι είναι μια, ας πούμε, ελληνική τρέλα, μια ψύχωση ελληνική. Το συζητάμε αυτό το θέμα, ας πούμε. Όμως, και ούτε είναι κάτι που προσπαθεί να δημιουργήσει, ας πούμε, έναν εφησυχασμό στον ελληνικό λαό. Και αυτός είναι ο λόγος που δέχτηκα να μιλήσουμε. Ότι δεν υπάρχει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι η δράση τους να εφησυχάσουν τον ελληνικό λαό, ας πούμε, να μείνει αδρανής, γιατί και θα περιμένει τον απομηχανή Θεό, και τα λέμε, τον απομηχανή Θεό, να δράσει ανταυτού, έτσι. Υπάρχει, ή τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει, μια κόντρα μεταξύ των Ε, οι οποίοι υποστηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, και του σιωνισμού. Γίνεται μια σαφής, ας πούμε, διάκριση μεταξύ των δύο. Εσείς από τα έγγραφα τα οποία λάβατε, διακρίνετε ποτέ μία τέτοια τάση? Ναι, μέσα στα έγγραφα, καταρχήν μου έχουν δώσει έγγραφα που προσδιορίζουν τους σκοπούς και υπάρχει αυτό το στοιχείο που αναφέρατε, ναι, υπάρχει. Ποιοι είναι οι σκοποί τουλάχιστον όπως αυτοί αναφέρονται μέσα από τα έγγραφα της ομάδας Ε? Σε γενικές γραμμές αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις πάνω στη γη που κινούν την εν γέννη, ας πούμε, δραστηριότητα των ανθρώπων
σε γενικές γραμμές, δηλαδή αυτό μπορούμε να πούμε. Υπάρχει μία ομάδα η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι στηρίζονται στον υλικό κόσμο, στη εξουσία μέσω της τεχνολογίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, ας πούμε, τον ανθρώπινο παράγοντα. Και σε αυτό η ομάδα ε είναι αντίθετη. Θα το σταματήσω εκεί για να μην πάμε, ας πούμε, σε πιο ακραίες καταστάσεις, σιωνιστές και οτιδήποτε άλλο. Προχωρήσατε, μου είπατε, στην αποκωδικοποίηση κάποιων μηνυμάτων που μεταφέρουν τα μηνύματα αυτά. Πώς φτάσατε στο σημείο αυτό να αποκωδικοποιήσετε, σας έδειξε κανείς τον τρόπο, ορμόμενος από τι? Σιγά σιγά, τα κείμενα δεν ήταν στην αρχή τόσο κωδικοποιημένα, σιγά σιγά, με τον τρόπο τους, μου έδιναν να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να πούμε. Σας πλησίασε κανείς από την επωνομαζόμενη ομάδα ε φανερά πλέον, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αν ήρθε κοντά σας και σας είδε τετ α τετ, αν είχατε μια προσωπική. Όχι, μόνη επαφή μου, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η μόνη επαφή μου είναι αυτά τα κείμενα. Και είστε σίγουρος ότι μετά από τόσα χρόνια η πιστότητα των εγγράφων είναι πραγματική? Ναι, αν σας πω ότι η πιστότητα των εγγράφων είναι πραγματική, το σίγουρο είναι ότι πίσω από αυτά τα κείμενα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, έχουν κάποιες αυξημένες δυνατότητες τεχνολογικές. Μου έχει γίνει και επίδειξη αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων, όχι μόνο σε μένα. Πού και πότε? Με βάση τα έγγραφα, την πρώτη φορά δεν πήγα. Τη δεύτερη έχει γίνει στο στενό, ακριβώς στη θάλασσα που είναι μπροστά από τον Κάλαμο. Τι ακριβώς δηλαδή επίδειξη ήταν αυτή? Είναι επίδειξη αντιβαρύτητας. Ναι. Και άλλων φαινομένων που, ας πούμε, τη σύγχρονη τεχνολογία που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσε να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα που είδα. Είναι αόριστο όμως να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όταν λέτε η αντιβαρύτητα είναι λίγο πολύ γνωστή σαν φαινόμενο. Ναι. Από εκεί και έπειτα, ποια χρήση, πράγματα χρήση ήταν αυτά? Χρήση της αντιβαρύτητας. Και από ποιους ανθρώπους γίνανε αυτά, τους γνωρίζατε? Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει σε επαφή με ανθρώπους. Ναι, αλλά η επίδειξη αυτή, κληθήκατε εκεί πέρα να τα παρακολουθήσετε? Ναι. Από ποιον? Όχι μόνο εγώ. Ποιοι ήσασταν εκεί πέρα παρόντες? Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν τους γνώριζα. Στην περιοχή, υποθέτω, το είδαν και άλλοι άνθρωποι το φαινόμενο. Δεν ήταν δηλαδή μια ατομική επίδειξη μόνο για εσάς? Όχι, μου είπαν ότι θα πάω εκεί. Υπό ποια μορφή όμως αυτή η πρόσκληση έγινε στο πρόσωπό σας? Μέσω των κειμένων. Και σας είπαν, παράδειγμα, την τάδε ώρα σε εκείνο το σημείο θα γίνει αυτό και αυτό? Ναι, από το απόγευμα, ας πούμε, να βρίσκεστε εκεί. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να είναι πολύ ευφυείς άνθρωποι. Άλλη μία σιγουριά έχω για το ότι ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό, για τα ελληνικά ιδεώδη. Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά. Παπάκι alter.gr. Από Δευτέρα μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του γραφείου μας στο 210-5707-852. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο 20-25 της σημερινής εκπομπής. Ίσως να επανέλθω στο θέμα αυτό. Και αυτό εμένα το μεταφυσικό μου με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτή η τέταρτη διάσταση, αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να περάσουν στην τέταρτη διάσταση. Σε άλλη εκπομπή τώρα, μου είμαι στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Σε άλλη εκπομπή. Ό,τι πείτε εσείς, κύριε Φουράκη. Ποια είναι η ουσία, μπορείς να μας πεις? Στην ομάδα έφυγε να μιλήσει ο κ. Μιχαλόπουλος. Μιλήσει ο κ. Μιχαλόπουλος. Να πούμε τι είναι το Βίβατρον και τι είναι το Μπέβατρον, τι παιχνίδι παίχτηκε στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο για να ματαιωθήσει η λήξη του πλάνου τη Σιλή στην Ελλάδα. Και από τον κύριο Φουράκη, ζητάει ο κύριο Μιχαλάκη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχαλάκη. Πάμε εκεί, ό,τι πείτε. Έχουμε μία ένσταση γενικά. Ορίστε. Όχι απέναντι σε εσάς, μία ένσταση γενικά. Όποτε αυτό το θέμα, το καημένο περί ομάδας ε, που είναι ένα καθαρά συνωμοσιολογικό θέμα, υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι από πίσω, οι οποίοι κινούν νήματα, οι οποίοι είναι σε θέσεις εξουσίας, δύναμης, είναι κάτι. Στο εξωτερικό, εδώ. Όποτε πάνε αυτά τα πράγματα να υποθούν ή να μπουν σε μια σοβαρή φάση,
πάντα εμφανίζεται ξαφνικά αυτό το θέμα του μεταφυσικό, το εξωγήινη, όλα αυτά τα πράγματα και κάπου το γραφικοποιεί. Δεν νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να το λύσουμε ποτέ το πρόβλημα. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Να κάνω και δηλαδή, εγώ μια ένσταση. Να σας πω και κάτι άλλο. Και, άμα μπορεί να είναι και άγγελοι και να έχουν φτερά. Εντάξει, μπορεί να είναι και από άλλο γαλαξία. Δεν μπορούμε όμως αυτό το πράγμα να το λύσουμε. Ναι. Σίγουρα θα έχουν κάποιο αποτύπωμα. Αν υπάρχει ομάδα ε, θα έχει κάποιο αποτύπωμα με τηλέφωνα και διευθύνσεις στον κόσμο μας. Και έχει. Και πρέπει κάποτε να μπορέσουμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Έστω χωρίς ονόματα. Κύριε Κακόπουλε, εμείς κουβεντιάζουμε και αυτό το κομμάτι που λέτε τώρα και που εγώ βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Διότι είναι ένα κομμάτι που ακούγεται για αυτήν την ομάδα. Δηλαδή είναι μια μερίδα, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε στην τέταρτη διάσταση, μπορεί να έχουν επαφές με άλλους κόσμους κλπ. Νομίζω ότι το χαλάνε το όλο θέμα ναι, αυτά. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς φανταζόμαστε. Ελπίζω να καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα όμως ξαφνικά μετατρέπει την ομάδα ε στους σούπερ ήρωες της Marvel Comics, ξέρω κι εγώ. Μάλιστα. Το οποίο σίγουρα δυστυχώς δεν είναι σοβαρό πράγμα και δεν θα βοηθήσει κανέναν στην προσωπική του εξέλιξη. Mm-hmm. Ενώ το συνωμοσιολογικό λέει στους ανθρώπους ότι υπάρχει μια κίνηση να βοηθήσει τα ελληνικά θέματα. Βάλτε και εσείς το χεράκι σας, έχετε τα μάτια σας να δείτε τι γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν δηλαδή παιχνίδια μην που παίζονται στο παγκόσμιο σκηνικό. Και ιδίως να μην βοηθήστε. Υπάρχει εφησυχασμός. Αλλά αν είναι ισχυρή, θα έρθουν και θα του σώσουν. Πρέπει ο Έλληνας να δουλέψει. Όπως το παιχνίδι που αναφέρατε στον αθέατο κόσμο, για το, όταν κάνετε την εκπομπή για το βιβλίο της ιστορίας, και αναφέρατε ένα όνομα από την Τριμελή Επιτροπή που έγραψε τα τρία βοηθητικά, έτσι, τον κύριο Καρά. Είπατε ποτέ ποιος είναι ο κύριος Καράς? Ποιος, πώς χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και από το Δήμο Θεσσαλονίκης? Όλα αυτά. Τι σχέση έχει ο Σόρος, τι έχει το Ίδρυμα Δραγάν? Για το Σόρος μίλησα και είπα τη σχέση. Και το Ίδρυμα Δραγάν και η σύνδεση της ελληνικής εταιρείας με το Ίδρυμα Σόρος. Αυτά να βγάλουμε στον αέρα, να καταλάβουμε τα τρέχοντα προβλήματα. Κύριε, για να φτάσουμε πλέον στην πραγματικότητα, πάμε στον κύριο Μιχαλακόπουλο. Και να σας ρωτήσουμε πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας το θέμα των ε, αν πιστεύουν ότι υπάρχει αυτή η ομάδα και αν ναι, αν έχουν προσδοκίες ότι θα τους βοηθήσει σε κάτι. Σας ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω την λογική των καθόλου αξιολόγων προλαλισάντων, γιατί το θέμα είναι τεράστιο και μπορεί να έχει αρνητικές και θετικές πλευρές. Αυτό όμως που με πολύ σιγουριά μπορώ να καταθέσω στην καθόλου αξιόλογη εκπομπή σας είναι το εξής. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη Ελλάδα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος στον πλανήτη, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη για το αθηνό κεντρικό κράτος που διοικεί τον ελλαδικό χώρο. Αυτή η Ελλάδα είναι Σκόρπια, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ασία και υπάρχουν και κάποια κέντρα στην Άσα, στα αντίστοιχα της Ευρώπης, στα αντίστοιχα της Ρωσίας και δεν ξέρω και πού αλλού, που υπάρχουν δυνατά μυαλά τα οποία οι άνθρωποι αυτοί των κρατών αυτών τους έχουν προσλάβει, τους αξιοποιούν και τους στερούμεθα εμείς οι οποίοι απλώς φιλολογούμε. Ναι. Έχουν γίνει συγκεκριμένες προσπάθειες αυτά τα άτομα να προσφέρουν στην Ελλάδα με την ευρύτερη έννοια της ομάδας ε, δηλαδή να δώσουν κάτι, ένα κομμάτι από τα φώτα τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω η ε, αλλά ο Νανόπουλος, ένας από τους γίγαντες της γνώσης παγκοσμίως. Και τον κύριο Κρυμιζή έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Το κατεστημένο εγώ αυτό που σας ρώτησα. Τον έκρινε ανεπαρκή τον κύριο Νανόπουλο και τον έστειλε ξανά μετανάστη στο Τέξας. Συνδέεται άμεσα αυτό που είπε ο κύριος Ζερμπίδης προηγουμένως για ένα σύστημα το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί τίποτα. Ακριβώς. Αυτό είναι δηλαδή το όλο θέμα της ανάπτυξης. Να σας πω εγώ κάτι σε δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Μετά από την δολοφονία του Καποδίστρια, φρόντισε το κράτος των Αθηνών να βαφτίσει μετανάστες, εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Έτσι τους ξεφορτώθηκε και τους χρησιμοποιεί κατά καιρούς μόνο σαν χρυσοφόρα πηγή συναλλάγματος. Τι πιστεύουν οι μετανάστες για τους ε, λοιπόν? Ότι η Ελλάδα δεν τους πληγώνει. Αυτοί που διοικούν την Ελλάδα τους πληγώνουν. Δύο λεφτά να βάλω μια τάξη στα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μια άποψη. Αυτή που διατυπώνει ο κ. Καβακόπουλος. Και συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνείτε κι εσείς και ο κ. Μιχαλακόπουλος. Σωστά. Ότι βεβαίως υπάρχουν οι εξαιρετικοί Έλληνες,
οι οποίοι χωρίς να έχουν την ταμπέλα ομάδα Ε, φροντίζουν την Ελλάδα, παλεύουν για την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέσεις κλειδιά. Είναι κάποιοι Έλληνες. Πολύ με τρομερή τεχνολογία στα χέρια τους. Έχουν τεχνολογία στα χέρια τους. Πολύ πιο ευαίσθητοι από μερικούς από εμάς. Όχι παραφυσική τεχνολογία. Ναι. Οι οποίοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Αυτοί είναι σε θέση κλειδιά σε όλο τον κόσμο. Είναι επιστήμονες, είναι ερευνητές, είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την Ελλάδα. Έχουν παρέμβει σε κρίσιμες στιγμές του ελληνισμού. Και κάθε φορά προδόθηκαν. Χωρίς να έχουν κάποια συγκεκριμένη ταμπέλα. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, που μιλάει για μία ομάδα με κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε λίγο πριν, αλλά που δίνει στους ανθρώπους αυτούς και κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες, που αγγίζουν τον χώρο της μεταφυσικής, που μπορεί να είναι άνθρωποι που, όπως ακούστηκε λίγο πριν, περνάνε σε μία τέταρτη διάσταση. Που μπορεί να έρχονται σε επαφή με κάποιες άλλες οντότητες. Αυτό δεν το αφαιρείτε. Αυτό είναι επιλογή του καθενός. Κοιτάξτε, το λέω, συγγνώμη. Το λέω και το ξαναλέω σε αυτήν την εκπομπή. Επειδή μιλάμε για θέματα που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γελιοποιηθούν και πάρα πολύ εύκολα να γίνουν σάτυρα, προσέχω ακριβώς να είμαστε σε ένα δεντωμένο σκηνή. Λέμε δύο απόψεις διαφορετικές. Εμφανίζω εγώ την δική μου θέση περίπου, αλλά εσείς τελικά πιστεύετε και παίρνετε αυτό που αντιλαμβάνεστε καλύτερα ή που αποδέχεστε καλύτερα. Αυτό θέλω να πω σαν εξήγηση των πραγμάτων που λέγαμε λίγο πριν. Διότι μπορούμε να το δεχθούμε ότι είναι μια ομάδα υπέροχων Ελλήνων που παλεύουν για την Ελλάδα διαχρονικά και εδώ πέρα, σε αυτή την επιστολή που κρατάω ακόμη στα χέρια μου, αυτός ο άνθρωπος που μας την έστειλε και που εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο να εκπροσωπεί τους Ε, λέει το εξής απλό. Η Ε είναι φωτεινά μυαλά. Εφευρέτες, πυρηνική φυσική, αξιωματική, ηλεκτρονική, ερευνητές σε πολλές ερευνητικές ομάδες, στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια όλου του κόσμου και σε φόρουμ, αλλά ζουν σαν απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Διαθέτουν ασύμβατη και συμβατή τεχνογνωσία και τεχνολογία, πολύ προχωρημένη για τα σημερινά δεδομένα που η ανθρωπότητα δεν μπορεί να δεχθεί. Αυτές είναι, θα έλεγα, αποδεκτές και πιθανότατες απόψεις και εξηγήσεις για τους Ε. Ορίστε, σας ακούω. Κύριε Φουράκη. Καταρχάς, αυτό που να διευκρινίσω, άλλο ιδιότητες και άλλο δυνατότητες. Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν, όποιοι είναι, κάποιες δυνατότητες από το πάθος, μια θέση, τον έρωτα σε αυτό που λέμε Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Και λόγω αυτού του έρωτος έχουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνουν, κάτω από μελέτη βέβαια, σκληρή μελέτη, ορισμένα γεγονότα, να τα προβλέπουν. Και εκεί το οποίο εγώ θα διαφωνήσω ίσως με τον Λουκά, ότι είναι ότι δεν μπορούμε τίποτα να δούμε για το παρόν και από το παρόν στο μέλλον, δίνουν να γυρίσουμε στο παρελθόν. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Έτσι. Δεν διαφωνεί προφανώς και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Έτσι. Η γνώση της ιστορίας είναι ωστόσο, ως Άκης αντιμετώπισα πρόβλημα και ήθελα να το ερευνήσω, πάντα ανέτρεχα στο απότετο παρελθόν. Κύριε Φουράκη, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ένας άνθρωπος για να είναι μέλος της ομάδας Ε? Όχι, εκεί τώρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Διάβασε προηγούμενος νομίζω. Μα είπαμε, επιστήμονες, το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και το εξής σημείο αυτής της επιστολής που μου ήρθε σήμερα. Η τεχνολογία και η γνώση που έχει στην κατοχή της η Ε δεν είναι για συμβατικούς πολέμους, ούτε για τους κατοίκους του πλανήτη μας, αλλά για τον επερχόμενο κίνδυνο των εισβολέων του διαστήματος που σκοπό τους έχουν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος. Η τεχνογνωσία που δίνεται από πάνω μέσω των μορφογενετικών πεδίων είναι αυτή που θα σώσει τον θετικό κόσμο και τους μελλοντικούς κατοίκους της Γης. Αυτά είναι λίγο μεταφυσικά. Εάν θέλετε να κάνουμε μια... Μιλάμε δηλαδή για τεχνογνωσία, ναι, που έρχεται από κάπου αλλού. Εάν θέλετε να τα δούμε αυτά τα πράγματα στη σύγχρονη επιστήμη αλλά και στην αρχαία, ας κάνουμε μια εκπομπή για τον πόλεμο του Ιράκ. Να δούμε τι έγινε και τι γίνεται στο Ιράκ με τον πύργο της Βαβυλώνος, τον πλανήτη Αφροδίτη και τη Σελήνη. Okay, λοιπόν, τι παιχνίδι παίζετε εκεί. Να κάνουμε τώρα να πούμε ένα σημαντικό πράγμα για την τεχνολογία. Να πούμε ένα σημαντικό πράγμα για την τεχνολογία. Ζούμε πλέον σε εποχές επιστημονικής φαντασίας πλέον.
Δηλαδή, η τεχνολογία είναι τόσο ανεπτυγμένη στην εποχή μας, που οι πιθανές εφαρμογές της ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως στη συλλογιστική των ανθρώπων που λένε ότι οι Έλληνες μόνο τα έχουν αυτά, είναι ότι εγώ βλέπω ότι τα έχουν και όλοι οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν όπλα αυτή τη στιγμή, τα παρουσιάζουν. Οι Ρώσοι το ίδιο. Οι Ρώσοι παρουσίαζαν πριν από μερικές μέρες τη βόμβα καινού, η οποία είναι μια συμβατική βόμβα που σκάει με μεγαλύτερη δύναμη την πυρηνική. Οι Αμερικάνοι παρουσίαζαν προχθές ένα τάγκ, το οποίο έχει ένα ειδικό σύστημα προβολής, πώς το λένε, εκπομπής μικροκυμάτων, το οποίο προκαλεί κάψιμο 500 βαθμών στο ανθρώπινο δέρμα, χωρίς να παθαίνει τίποτα το δέρμα. Ναι, μόνο που αυτά λοιπόν, υπήρχαν και στην ελληνική, σε αυτούς τους Έλληνες επιστήμονες, και κάθε φορά δηλαδή, που προτάθηκαν στο ελληνικό κράτος, κάθε φορά η έρευνα, μπλοκαρίστηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει η τεχνολογία. Προσπαθούν να βοηθήσουν, προσπαθούν να δώσουν αυτή την τεχνολογία. Μη συμβατική τεχνολογία. Πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, είναι ένα θέμα πλέον κρατικής ασφάλειας. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, χρήζει έρευνα. Κάτι ακούστηκε πριν από εσάς, κύριε Ζερμπίλη, που το περάσαμε έτσι, να ασχοληθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι εννοεί? Σε σοβαρό επίπεδο, όχι με τηλέφωνο, ξέρεις, είμαστε της ασφαλείας. Τι εννοείται, να ασχοληθεί η ΕΕΠ με το θέμα της ομάδας Ε? Με το θέμα το τι υπάρχει σε αυτή την κατάσταση. Αν έχουμε της θέση εθνικής ασφαλείας, αν υπάρχει θέμα κάποιοι άνθρωποι να μεταφέρουν τεχνογνωσία μυστικά που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την Ελλάδα σε χέρια άλλων ανθρώπων. Βάζει μια τελεία. Λοιπόν, παρακολουθείτε 2 ώρες μια εκπομπή. Δύσκολη ή εύκολη σε νοήματα και δύσκολη ή εύκολη σε αποκαλύψεις. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια ερωτήματα. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Εάν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ πολύ να σηκώσει το χέρι του ανάμεσα στο σχολείο και να πω εγώ ο δάσκαλος, εσείς. Όνομα θα μας λέτε πρώτα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί για κάθε θέμα που δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση, πάντα χρησιμοποιούμε κάποιους εξωγήινους, ας πούμε. Σαν εξήγηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι τεχνοκράτες θα πρέπει να επικοινωνούν με αυτά τα όντα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να επικοινωνούν με τα όντα αυτά που λένε ότι μπορεί να επικοινωνούν. Απλά πρέπει μέσα από τη γνώση τους να ψάχνουν κάτι άλλο. Να έχουν περάσει σε αυτή την τέταρτη διάσταση που μπορεί να εννοείται. Μέσα από τη γνώση τους όμως. Δηλαδή εκπαιδεύονται για να περάσουν σε μια άλλη διάσταση. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο ήθελα να πω, ότι μπορεί να συγκεντρώνονται σε αυτούς τους χώρους που είδαμε στον Όλυμπο ή στους Δελφούς, γιατί ίσως να παίρνουν και κάποια δύναμη από τη γη. Mm-hmm. Πώς, ας πούμε, οι πυραμίδες έχουν κάποιο... Λειτουργεί το φαινόμενο της ενεργειακού. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνει η κυρία το σχόλιο αυτό, γιατί φαίνεται ότι εκτός των άλλων και ο Ταΐγετος, που είναι μια φυσική πυραμίδα, συγκεντρώνει ενέργεια. Και μην ξεχνάτε ότι ο καθηγητής, ο Αίμνος Λιαντίνης, εκεί πέθανε γιατί έψαχνε να βρει θεωρητικά μια τέταρτη διάσταση, μια πύλη. Πάρα πολύ ωραία. Συνδέεται άμεσα με τις δεν ξέρω εάν κάποιος από τους καλεσμένους μας θέλει να απαντήσει στην κυρία Μιχαήλ στο ζήτημα που έβαλε. Ο ότι γιατί ντε και καλά θα πρέπει να πούμε να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν γνώση και δύναμη από εξωγήινες πηγές και δεν μένουμε στο πολύ απλούστερο και ρεαλιστικό ότι είναι κάποιοι πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, προχωρημένα μυαλά, που έχουν και την τεχνογνωσία και δεν χρειάζεται επαφές με το διάστημα. Μπορώ, αν θέλετε, να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι οποιαδήποτε γνώση, οποιοδήποτε ψάξιμο, ας το πούμε, όχι απλώς επιστήμη, όποιος άνθρωπος ψάξει λίγο παραπάνω θα ανακαλύψει πολλά φοβερά πράγματα. Δηλαδή, διαβάζοντας 2-3 καλά βιβλία, ανοίγει το μυαλό σε 15 διαστάσεις, όχι σε 4. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαφημίζεται το βιβλίο. Δεν διαφημίζεται το ψάξιμο, το διάβασμα, η αναζήτηση. Αυτό 70.000 άνθρωποι διαβάζουν. Είναι 70.000 έχουμε υπολογίσει πάνω κάτω με τους συνεργάτες μου. Οι άνθρωποι που διαβάζουν. 70.000 σε 10 εκατομμύρια. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Νικολάου, ο οποίος στο βιβλίο του ΕΕ βάζει το ζήτημα αυτό από μια άλλη άποψη. Το θέτει ακριβώς ότι γίνεται μια επικοινωνία με εξωγήινες οντότητες. Και σας ρώτησα προηγουμένως από πού το συμπεραίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος σας εκμυστηρεύτηκε αυτά τα πράγματα? Ποια είναι τα στοιχεία είναι που σας κάνουν? Το ποιος τον ανακοινώνει δεν πάνε να πει. Είναι ένα σχήμα λόγου, έτσι. Και δεν θα μπορούσε να το ανακοινώσει. Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία τα οποία πείθουν ότι υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη, για να απαντήσουμε και στο φιλοσοφικό ερώτημα, τι έχει έρθει να κάνει ο άνθρωπος, για να εξελιχθεί. Εξελισσόμενος ο άνθρωπος, εξελίσσεται και η γη. Και εξελιγμένη η γη όντας, μπαίνει σε μια διαδικασία
συμπαντική πλέον, ας πούμε. Όπως εξελίσσεται το σύμπαν, ακολουθεί και η... Είναι φυσικό, λοιπόν, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί στο σύμπαν. Είναι φυσικό, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται σε επαφές με ξένους πολιτισμούς για να μπορέσουν, ας πούμε, να βάλουν τη γη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στάσιμη. Οι καταστροφές στον πλανήτη, οι ατομικές βόμβες, οι υδρογονοβόμβες, τα πειράματα τα οποία γίνονται. Έχουν αναλάβει δηλαδή ουσιαστικά μια αποστολή, εννοείται. Ακριβώς. Και αυτοί μπορούν με τις δυνατότητες που έχουν και με τις. Να ξαναβάλουν τον πλανήτη σε μια άλλη διάσταση. Σωστή τροχιά. Να έχουν τις επαφές. Είναι μια άποψη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα κλείσουμε. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Προβληματισμένοι, προβληματισμένα μυαλά, δυνατά. Μάλιστα. Αλλά αν είναι έψιλον ή αν είναι κοινοί άνθρωποι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ, διότι δεν γνωρίζω. Δεν στοιχεία. Και... Δεν έχω στοιχεία. Κύριε Νικολάου. Εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι υπάρχουν οι έψιλον. Πιστεύετε ότι υπάρχουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι έψιλον. Με τη μορφή κάποιων ανθρώπων με πολλές δυνατότητες. Διαφορετικών από εμάς, τους κοινούς. Εγκεφαλικές. Ναι, εγκεφαλικές δυνατότητες. Δουλεύουν πάρα πολύ το μυαλό τους. Κύριε Ζερμπίλη. Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει πολλές καπνός για να μην υπάρχουν. Υπάρχουν οπωσδήποτε. Από την άλλη μεριά, είναι άλλο το μορφογενετικό πεδίο και άλλο οι εξωγήινες οντότητες. Δηλαδή ότι αυτά τα μυαλά είναι προχωρημένα μυαλά, συμφωνώ. Ότι είναι σε θέση, συμφωνώ. Ότι έχουν τεχνολογία, συμφωνώ. Η προσωπική μου εμπειρία, γνωρίζοντας ανθρώπους, έχω γνωρίσει ανθρώπους με τεχνολογία στα χέρια τους, με ουσιαστική προσφορά, με θέληση, μετέχοντες της ελληνικής παιδείας, σέβονται και αγαπάνε αυτόν τον πολιτισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στενά κολλημένοι με την έννοια ενός εθνικισμού για την Ελλάδα, αλλά είναι. Πρεσβεύουν την παγκόσμια ειρήνη, την παγκόσμια ισορροπία. Είναι δηλαδή... ουσιαστικά άτομα, είναι πολύ ψηλά άτομα, σύν το ότι κάποια άτομα που εκτίθονται τόσο εύκολα, επειδή δεν υπάρχουν σήμερα στη ζωή, παράδειγμα ακούγονται τα ονόματα, Ποδοσάκης, Ωνάσης, διάφορα. Έτυχε να γνωρίσω παλιά κάποιους από αυτούς, όχι από αυτούς που αναφέρθηκαν, οι οποίοι είναι άνθρωποι πολύ μεγάλου, αξίζουν μεγάλου σεβασμού. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Ενταγμένοι σε κάποια ομάδα που μπορεί να είναι η ομάδα. Ποτέ κανείς από αυτούς δεν είπε ότι εγώ ανήκω σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ήταν όμως θετικοί να το δούνε, να το ερευνήσουν και να το βοηθήσουν, αν θέλετε. Κύριε Καβαγόπουλε. Το εξωγήινο ζήτημα είναι ένα μεγάλο πανανθρώπινο ζήτημα που είναι σοβαρότατο. Το ζήτημα των άγνωστων δυνατοτήτων του ανθρώπου είναι ένα μεγάλο πανανθρώπινο ζήτημα που είναι σοβαρότατο. Το ζήτημα των έψιλων είναι ένα εθνικό θέμα. Συνωμοσιολογικό που είναι σοβαρότατο και υπάρχουν πολλά στοιχεία που το στηρίζουν. Μάλιστα. Η ομάδα Ε, όπως είπα σε προηγούμενη εκπομπή, το όνομα είμαι εγώ ο Νονός. Έτσι. Τώρα, μπορώ αυτό να δεν δηλώσω... σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Όχι. Είπα ότι είμαι ο Νονός εγώ. Κατονομάστηκα τον κύριο Φουράκη. Αυτό. Ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε σχετικά με την ομάδα του 1988. Τώρα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει, ότι δρά θα αρχίσει να εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο, αλλά. Μία ένδειξη σημαντική της ύπαρξής της ήταν αν διαβάζαμε ή αν μελετούσαμε τα έγγραφα αυτά για το Βίβατρο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκεί θα βλέπαμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού συγχρηματοδόσαν με εκατομμύρια δολάρια, με επίσημα έγγραφα, δεν είναι απλά λέξεις, έτσι. Νομίζω τα έδωσα στο Γιάννη όλα. Εδώ είναι τα... Είναι μία ειδική εκπομπή αυτό το πράγμα, ναι, μόνο. Είναι. Και εκεί, αν οι άνθρωποι αυτοί που ζουν τώρα είναι μέλη ή όχι της ομάδας έψιλον, είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι Έλληνες εφοπλιστές ή επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν και δράση οικονομική στην Ελλάδα, βοήθησαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανέπτυξε μια μεγάλη διαδικασία. Άλλο για πράγμα. Ένα όπλο εννοείς. Δεν είπα όπλο. Βίβατρο, τι είναι το Βίβατρο. Επιταχυντή σωματιδίων. Το οποίο το Βίβατρο αυτό ήταν ένα βοηθητικό όργανο ενός άλλου οργάνου
για τη σύνδεξη του πλάνου της Σιχύλης που θα έλεγε το ενεργειακό. Και αυτό το πράγμα καταστράφηκε, χάλασε δηλαδή την ιστορία. Χάλασε διότι αν μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Όχι, να μην μιλήσουμε, διότι δεν θα μιλήσουμε. Για, θα μπούμε, το πούλησε συγκεκριμένο πρόσωπο συγκεκριμένη κομματική παρατάξεω. Τα γράφω στο βιβλίο μου στα προμηνύματα των αδελφών. Τα έχω όλα αναλυτικά. Αλλά τώρα έχω πολύ περισσότερα. Έγραφα στα χέρια. Πότε βγήκε αυτό το βιβλίο? Το 88. Υπάρχουν άτομα, κύριε Χαρδαβέλα, ενεργά σήμερα και με θέσει στον ελληνικό στρατό, με πατέντε, και στην Ελλάδα, να ξέρετε, καμία πατέντα δεν προχώρησε, που έχουν πείσει για το τι έχουν στα χέρια του, προσπάθησαν να τα περάσουν και να βοηθήσουν να δοθεί αυτή η τεχνολογία. Ζητήθηκε, μπήκαν μέσα ξένοι οργανισμοί και απειλήθηκαν αυτά τα άτομα, προσωπική εμπειρία σας μιλάω. Απειλήθηκαν αυτά τα άτομα ότι αν δεν περάσει από μας, δεν πουλάς ούτε βίδα. Μάλιστα. Το λιγότερο. Αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο που θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω αν μάθατε πράγματα, αν περάσετε καλά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά πάντως. Ευχαριστώ και εσάς. Και εσάς σας ακούσατε. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Θα δούμε την Τρίτη στον Θεάτο Κόσμο με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Καλό σας βράδυ. Καλή θέση σας.